σε μισή ώρα, μια ώρα, ξέρω, δύο ώρες έχει ανοίξει το χαντάκι. Βάζετε και το σωλήνα μέσα, έρχεται ένα φορτηγό, ξεφορτώνει, πατάτε με το δέα, σε 2-3 ώρες τελειώσατε. Παλιά έπρεπε να έρθουν κανένα 15-20 εργάτες με τους γκασμάδες, ένα σκάβι με τον γκασμά, φαίνει αυτός, βγαίνει ο άλλος μέσα με το φτιάρι, θα φέρατε μια εβδομάδα. Όσο λοιπόν, προσέξτε, τι διαπιστώνω, όσο η τεχνολογία επιτρέπει στον άνθρωπο, στο χι άνθρωπο, άρα και στον Έλληνα, εντός της Ελλάδος, να δημιουργεί μεγαλύτερο οικονομικό έργο στο χι χρόνο, ένεκα αυτής της τεχνολογικής εξελίξεως, τόσο η διαδικασία για να του επιτρέψει το κράτος να κάνει αυτό το έργο, μεγαλώνει και δυσκολεύει και χειροτερεύει. Παλιά που δεν μπορούσες, σου λέγανε δεν βαριέσαι, κάνε το. Όσο πιο εύκολα μπορούσες να κάνεις κάτι, τόσο πιο δύσκολα γινόταν το γραφειοκρατικό μέρος. Και εφτάσαμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, το δημόσιο, το ΙΓΜΕ, διότι ο κύριος Καραμαλής, αυτός ο άγιος άνθρωπος, εκατήργησε το παλιό Ινστιτούτο που ήταν, νομίζω, Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικής Έρευνας, κάπως έτσι, και έκανε το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Έχουν δημεύσει ουσιαστικά πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα μεταλλοφορίας της χώρας, από οτιδήποτε θέλετε, για να τα αξιοποιήσει κάποτε το ελληνικό δημόσιο. Τι γίνεται λοιπόν, εις μεν τους Έλληνας απαγορεύεται ένεκα της διαδικασίας του νόμου, αλλά δεν απαγορεύεται στους ξένους, διότι θα δείτε ότι τελικώς με απόφαση του Υπουργού, λέει, με απόφαση του Υπουργού και των συναρμόδιων Υπουργών δίνεται η κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Όπως εκείνο το χαρτί που είδαμε την άλλη φορά. Και εδώ ο κύριος Ετοιμεζάς έχει και ένα άλλο. Έτσι, η περιαυτονόμηση της Θράκης, αμερικανική σχεδιασμή και τα πετρέλαια της Κασπίας. Ιστορικά βοηθήματα προς ερμήνευση της αιτίας για την ακατόρθωτη από το 1827 εθνική μας αποκατάσταση. Οκτώβριος 1995. Λοιπόν, έχει εδώ πάρα πολλά πράγματα, τα οποία συνθέτουν, όπως λέγαμε, την εικόνα. Εγώ συμφωνώ 99,9% είναι ο Θεός, 99,9% είναι ο άνθρωπος. Αυτό εδώ στο τέλος, βλέπετε τι λέει, διεθνή κέντρα εξουσίας με αντίθετα συμφέροντα θέλουν μία παρακμιακή Ελλάδα και την εμποδίζουν 165 χρόνια να γίνει ελεύθερο, ηνωμένο και αξιοσέβαστο κράτος, πολεμώντας εδώ τους τιμίους και φιλοπάτριδες και επιβάλλοντας σαν εθνική ηγεσία τους κλέφτες και προδότες του κακού τούτου επιτινωμένου εξ εγγενών ελαττωμάτων προς τελικό όφελος αρπακτικών γειτόνων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 σειρές ο κύριος Πετιμεζάς έχει πιάσει ακριβώς το θέμα. Αλλά βλέπετε τι λέει, διεθνή κέντρα εξουσίας με αντίθετα συμφέροντα θέλουν μια πανελληνία. Και εδώ είναι το άλλο που διαβάσατε κι εσείς. Οι επώνυμοι της χώρας έχουν αμοιβαία καταγγελθεί ότι αυτοί είναι τα όργανα της εχθρικής πρακτοκρατίας, όπως αποδεικνύεται από τους εκτενείς πίνακες ονομάτων αυτού του βιβλίου. Ο μέσος πολίτης, έχω διαπιστώσει, πιστεύει ότι το Ελλάδα είναι ένα οργάνο, το κράτος, ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, ότι ο ένας από εδώ, από εκεί. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Κύριε Κούντα, ειλικρινά πιστεύω ακραδάντως ότι τόσο οργανωμένο κράτος σαν το ελληνικό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Για να απαγορεύεται σε αυτούς τους πράγματι για όλους εμάς τους Έλληνες να αποτυγχάνουν παταγωδώς στον οποιονδήποτε τομέα και αν καταπιαστούν, ανόδου της χώρας βεβαίως, εκτός των κομπιναδόρων, των απατεώνων, των κλεπτών, και αυτοί μεγαλουργούν στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι, όπως είδατε και ο Πετιμεζάς εδώ, αυτό πιάνει. Και στο τέλος επιτυγχάνουν δι' αυτής της μεθόδου τι, που είναι λίγος πολύ το τραγικό της όλης υποθέσεως,
ότι ο Έλληνας, ο οποίος όχι Έλληνας, θέλει να δημιουργήσει, προσπαθεί εδώ, προσπαθεί, δεν μπορεί να βγάλει άκρη, εκ των πραγμάτων δεν έχει την πληροφόρηση ούτε τα αποδεικτικά στοιχεία το τι φταίει, διότι ο λαός θα τους κρέμαγε στην πλατεία Συντάγματος. Και τελικώς τι κάνει, λέει, ας το διάλογο και φεύγει, μεταναστεύει. Και πάει και μεγαλώνει κάπου αλλού. Και τότε αυτοί οι εχθροί της χώρας και πρωτίστως οι προδότες έχουν πετύχει του έργου τους, διότι ακριβώς αυτό θέλουν. Διώχνουν τους Έλληνες οι οποίοι μπορούν να μεγαλουργήσουν και να φτιάξουν στην Ελλάδα κάτι αξιόλογο σε όλους τους τομείς. Θα σας πω εγώ τώρα, για να μπούμε στο θέμα, δύο κουβέντες οι οποίες είναι, νομίζω, μια καλή απάντηση στην άποψή σας. Διανύουμε κάποιο έτος ηλικίας αρκετά μεγάλο πια. Από σύμπτωση, αυτοί που σήμερα είναι στην εξουσία είναι παλαιοί γνωστοί μας. Μερικοί δε από αυτούς και πολύ κολλητοί φίλοι. Μερικοί δε από αυτούς και συμμαθητές 6 χρόνια στο σχολείο. Και λοιπά και λοιπά. Άρα μπορούμε ως ένα βαθμό, εγώ τουλάχιστον, να ελέγξω κάποια πράγματα. Μπορώ. Όχι όλα, μερικά από αυτά. Δεν μου λέτε, κύριε Σοφιανόπουλε, εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούσαν εδώ και 50 χρόνια, ενώ αυτούς που νομοθετούν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι? Αν είναι τα ίδια φυσικά πρόσωπα, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, είναι άλλα πρόσωπα. Βέβαια. Σας λέγω λοιπόν ότι άλλα 50 χρόνια μετά από σήμερα, εάν θα τραβάγαμε μια γραμμή διατάφτα, όπως τραβάμε τώρα στα πρώτα 50, μετά 50 ξανά μια γραμμή διατάφτα, θα είχαμε την ίδια άποψη. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα και άλλος είναι το μορφωτικό ή γνωστικό του επίπεδο που του επιτρέπει η ανωτάτη παιδεία που του απαγορεύεται. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι. Άρα... Κατ' ουσίαν συμφωνούμε λοιπόν. Ναι. Άρα μην περιμένετε τίποτα θαύματα στο εγγύς ή απότερο μέλλον. Για αυτούς τους δύο λόγους. Και ένα παράδειγμα και κλείνω. Όχι, θαύματα δεν περιμένω. Και κλείνω. Και κλείνω. Γνωρίζετε έναν χαρακτηριστικό τύπο, ο οποίος είναι και γραφικός μάλιστα και ακούει στο όνομα Κίμων Κουλούρης. Το γνωρίζετε? Εννοείται έναν πρώην και υπουργό του Πασόκ, αυτόν εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Γραφικότατος. Το ξέρετε? Όχι, προσωπικά δεν το ξέρω, όχι. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο κύριος ήταν υπάλληλος σε μια τράπεζα κάπου, σε έναν δημόσιο οργανισμό, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε. Έπαιρνε ένα μισθό. Και έτρεχε στο κόμμα, στο Πασόκ. Είδε ψωμί. Και έτρεξε να βγει μέσα από εκείνο το μηδέν που ήταν. Θα μου πείτε γιατί τα λες αυτά τώρα. Γιατί τα λέω. Διότι τότε υπάρχουν στις εφημερίδες από κόμματα, υπάρχουν αρχεία, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε ό,τι ώρα θέλουμε. Τόσο είχε ένα μηχανάκι με το οποίο κυκλοφορεί, μια Βέσπα, ξέρω ότι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Και έλεγε, ήταν η εποχή του Ζιβάκο. Ξέρετε πως οι Κινέζοι, σύντροφε, τέτοια. Έλεγε, συναγωνιστά. Ο συγκεκριμένος έλεγε, γιατί τα λέω αυτά, έλεγε ότι εμείς, ό,τι και να γίνει με αυτό το κατεστημένο, την πλουτοκρατία, δεν έχουν καμία σχέση. Μας καλούν εμάς στα τραπέζα και τέτοια. Αυτά έχουν γραφτεί στις εφημερίδες. Συγκεκριμένα στην Ελευθεροτυπία κατέβατα, έχουν περάσει τα χέρια μου, διορθώσει κείμενα. Τα έχω δει όλα αυτά. Τα θυμάμαι σαν να τα διαβάζω τώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με το ποδήλατο στο Υπουργείο. Στη Γενική Γραμματεία, ξέρω που ήταν αυτός. Δηλαδή εννοούσε ότι θα διατηρήσουμε αυτή την απλότητα στη ζωή μας. Τι ποδήλατο, τι Mercedes, δεν έχει. Μα δεν με καταλάβατε. Λέω ότι έλεγαν τότε. Έφερα αυτό το παράδειγμα γιατί εκείνος το έλεγε πολλές φορές. Και μπορεί και να το πίστευε.
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Σήμερα βέβαιως η ζωή που διάγει είναι τελείως διαφορετική από αυτή που είχε υποσχεθεί ότι θα ζήσει. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στην ηγεσία του τόπου είχαν τελείως άλλη άποψη για τα πράγματα, τα πολιτικά. Σήμερα έχουν άλλη άποψη. Σήμερα έχουν άλλη διαγωγή. Το ίδιο και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι θα έχουν την ίδια διαγωγή. Μην αναζητάτε λοιπόν την κακοδαιμονία αυτού του τόπου στις ξένες δυνάμεις και στους προδότες. Γιατί αν το βάλετε σε αυτή τη βάση, τότε ένα μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας είναι του ιδίου χαρακτήρα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε τις ίδιες κυβερνήσεις εναλλασσόμενες επί σειρά ετών. Μην παραγνωρίζετε λοιπόν και λέτε ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός. Ποιος ελληνικός λαός? Μία από τα ίδια είναι όλοι. Και εγώ μαζί, και εσείς. Αρχή, άνδρα, δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Με ποια διαδικασία? Παρακαλώ. Και εγώ να, με ποια διαδικασία? Δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε. Όχι, καλά. Και να σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Διότι ένα σύστημα σαν το ελληνικό επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, σε οποιοσδήποτε, εάν ο Έλλην ή το ελεύθερος να μπορεί να δημιουργεί χωρίς να πηγαίνει κάθε φορά και να χτυπάει την πόρτα του δοβλετίου των Αθηνών, του κουβέρνου, να λέει επιτρέπεται αυτό, επιτρέπεται εκείνο, επιτρέπεται το άλλο. Ας είναι καλά και η δήλωση του νόμου 105. Αφού οι ίδιοι νομοθετούν, κύριε Σοφιανόπουλε, τι λέτε τώρα, ποιο να ρωτήσουν, τον εαυτό τους? Δύο λεφτά, κύριε Σοφιανόπουλε, δύο λεφτά. 100 λεφτά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η αιτιολογία του πράγματος μας ενδιαφέρει. Διότι ελευθερώθημεν ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει όταν γίνανε διάφορες. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ποτέ ότι ο Τρικούπης έπαιρνε εντολές, ότι ο Βενιζέλος είχε ταυτίσει τα συμφέροντά μας με τη Δύση, ναι, αλλά όχι ότι έπαιρνε εντολές, ότι ήταν υποχείριο όπως είναι κάτι άλλο σήμερα. Ούτε ότι ο Κωνσταντίνος ήταν υποχείριο των Γερμανών. Μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γι' αυτό και η Ελλάς σε πάρα πολλούς τομείς έχει επιτελέσει πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο έργο επετέλεσε η Ελλάς. Μέχρι και το 1940, σαν ουσία δηλαδή. Βάλτε ότι υπάρχει σήμερα στην Αθήνα σαν αξιόλογο κτίσμα, είναι πριν το 40. Αν βάλετε σαν πλευρά βάσεων, είναι πριν το 40. Αν βάλετε από πλευρά ιδρυμάτων, είναι πριν το 40. Μετά το 40 και ιδιαίτερως μετά την άνοδο ΕΡΕ και τα λοιπά, λες και η χώρα σταμάτησε εκεί που ήτανε. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών, με πολέμους, με επαναστάσεις, με. Το έργο το οποίο επετέλεσε η Ελλάς μέχρι και το 40, συγκρινόμενο με το έργο το οποίο, ή μάλλον με την καταστροφή αυτού του έργου, ιδιαίτερως μετά το 1974, μας οδηγεί ξεκάθαρα εις το ότι, αν θέλετε πάρτε το εθνικό, έχω εδώ πέρα το έλλειμμα. Το έλλειμμα, το εμπορικό έλλειμμα σήμερα της Ελλάδας έχει φτάσει στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμόσαστε, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, να παίζει ρόλο. Ορίστε, άλμα 17% στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτά που λέγαμε, 17%. Τέτοια νούμερα σε κρατικά επίπεδα δεν υπάρχουν ούτε στο φεγγάρι επί ολοκλήρου χώρας. Οι διακυμάνσεις σε τέτοια σοβαρά θέματα είναι της τάξης του μισό, 0,1%, θέλετε 1, θέλετε 1,5, θέλετε κάπου εκεί. 17% στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό είναι αστρονομικό νούμερο. Το οποίο έφτασε εκεί διότι κατέστρεψαν την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία είναι όλη ουσιαστικά, σαν μεγάλη μνήμη, προπολεμικιά. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό τι, ότι επροώθησαν ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξαν το σύστημα μέσα από το οποίο αυτό σύστημα επιβιώνουν μόνον αυτού του είδους οι άνθρωποι τους οποίους περιγράψατε. Διότι οι άλλοι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μα είναι όλοι ίδιοι. Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι. Πώς είναι? Να σας απαντήσω. Σοβαρά το λέτε? Προσέξτε. Τον κύριο Κακλαμάνη που είναι πρώτος βουλής, τον ξέρετε? Δεν με ενδιαφέρει. Λέω, το ξέρετε? Όχι, προσέξτε. Ξέρετε την ιστορία του? Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε τι κάνει σήμερα?
Όχι, πού να ξέρω. Τι βγαίνει και λέει, ξέρετε τι λέει. Τι λέει. Βγαίνει και λέει ότι το κατεστημένο το εκδοτικό, λέει, το οποίο κατευθύνει τη χώρα, οι οποίοι έχουν τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Αυτά είναι αρλούμπες. Τι αρλούμπες. Επιτίθεται με μανία, με δύναμη εναντίον αυτής της κατάστασης. Γιατί προφανώς αυτή την εντολή πήρε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτή την εντολή πήρε. Εγώ από πού την πήρε την εντολή. Με πήρατε, δεν ξέρω. Ρωτήστε εκείνον, μα ρωτάτε. Μα μη λέτε τώρα ότι ο Αντρίκος εκτελούσε εντολάς και ο Κακλαμάνης εκτελούσε τα εντολάς του Αντρίκου, αυτό το ξέρουν πλέον για τα ντουβάρια. Το διαισθάνονται, πρέπει να το αποδείξουμε. Αλλά με φύγατε, πήγα εδώ. Ερωτώ, κύριε Κουντά. 3 εκατομμύρια τόνους τέφτλα. Ανίκανοι κλέφτες και παλιάνθρωποι τα παράγουν. 3,5 εκατομμύρια τόνους στάρι τα παράγουν τεμπέλιδες, όπως λένε ότι είναι οι Έλληνες τεμπέλιδες. 1.200.000 τόνους σύσπορο βάμβακα. 1.100.200.000 τόνους ευωπρόβειο γάλα. 10 εκατομμύρια πρόβατα και 5 εκατομμύρια κατσίκια, 70.000 τόνους ψάρια ανοιχτής θαλάσσης και άλλες 28.000 τόνους ψάρια θαλάσσης βιομηχανικά, δηλαδή εκτροφής και αναπαραγωγής, 5.000 τόνους πέστροφες, για να αναφέρω έτσι ενδεικτικώς ότι ο ελληνικός λαός, αν τον πάρετε συγκρινόμενο με άλλους λαούς, κάνει θαύματα. Και βλέπετε ότι αυτό το θαύμα που ο απλός άνθρωπος κάνει, έρχεται ένα κατεστημένο πολιτικό και το καταστρέφει. Κατέστρεψαν. Πού είναι οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες απασχολούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μέχρι και το 1974. Λειτουργήσαν επί δεκαετίες. Λοιπόν, εάν δημιουργήσετε την δυνατότητα να καταπατείτε αυτός που μπορεί και να επιπλέει αυτός που λέτε, έχετε δίκιο να το λέτε αυτό σαν αποτέλεσμα. Εγώ ψάχνω την αιτία. Δεν μας ενδιαφέρει η διαδικασία της θεραπείας. Είναι πρωτίστως τι. Ιστορικών παίρνει ο γιατρός. Μετά προσπαθεί να κάνει διάγνωση του προβλήματος, της ασθενείας, και μετά έρχεται η θεραπεία. Το ιστορικό μας ενδιαφέρει, του αρρώστου σήμερα, του ασθενούς που είναι ο τόπος μας και ο λαός μας, το ιστορικό, και ποια είναι η ασθένεια. Τα συγκροτημένα άτομα, κύριε Σοφιανόπουλε, σας το είπα και πάλι, ο ελληνικός λαός έχει μέσα του, όπως και οι άλλοι λαοί, αλλά στο βαθμό που και οι κλιματολογικές μας συνθήκες το υπαγορεύουν, έχει συγκεκριμένους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί, οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, άμετρα φιλόδοξοι και σπουδαιοφανείς, αυτοί κατέρχονται στον πολιτικό στίβο. Τα άτομα τα οποία είναι συγκροτημένα, τα οποία θέλουν να παράξουν, παράγουν ήδη έργο και είναι σημαντικά και τους προτείνεται μία δημόσια θέση ή οτιδήποτε άλλο, η φράση με την οποία απαντούν, έτσι, είναι απαπαπαπα. Μου μίλησαν, και το είπα, δεν θυμάμαι την πάλι φορά, για κάποιον Ματζαβίνο. Δεν ξέρω. Που βρίσκεται κάποιο εργοστάσιο σε μια μεγάλη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Τρομερή ρυθμή ανάπτυξης. Λέω, γιατί είναι χιλιάδες τα θέματα αυτά, ναι, που έρχονται καθημερινά. Δεν μπορώ να τα ελέγξω όλα. Νομίζω ότι είναι γιος ενός Ματζαβίνου που ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν ξέρω αν είναι αυτός γιος του. Λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα κοινά. Και οι οποίοι θαυματουργούν, και άμα τους λες, ελάτε να ασχοληθείτε, έστω ένα πα. Δεν ασχολούνται δηλαδή με κανένα τρόπο με τα κοινά. Διότι εμένα, αυτοί, ακούστε, εμένα το έζησα. Διότι αυτή είναι η εκπαίδευσή τους. Έτσι πω, το πιστεύουν, διότι δεν έχουν ακούσει τίποτα άλλο. Θα σας πω. Ναι. Δημοσίως, δεν το κάνω για να πω ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία. Όχι. Αλλά να σας πω το γιατί. Πώς πρέπει να σκέφτονται, πώς σκέπτομαι. Προσωπικώς. Χωρίς επίδειξη και χωρίς τίποτα. Επανειλημμένος. Συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία μπορώ να αναφέρω. Και οι οποίοι ζουν, υπάρχουν. Πώς λέγεται, Γιάννης Καψής. Συνάδελφος, σεβαστός, καλός κλπ. Γιάννης Καψής. Ανδρέας Χριστοδουλίδης. 2. Ροδόλφος Μωρώνης. 3. Δημήτρης Μαρούδας. 4. Συγχωρεμένος, πέθανε. 4 άνθρωποι. Εξακίνθου. Ναι, εξακίνθου. 4 άνθρωποι επανειλημμένους. Μου είχαν στήσει εκ μέρους των προέδρων των κυβερνήσεων, τις οποίες υπηρετούσαν την εποχή εκείνη,
μου είχαν ζητήσει σε αυτό το τομέα στον οποίο εργαζόμουν και που λέγεται ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, μία πάρα πολύ σοβαρή θέση. Δεν λέω πια για να μην θεωρηθεί ότι κάνω και επίδειξη αξιών. Τίποτα. Και τους απάντησα ότι έχω ένα χαρτάκι, λέω ένα σημείωμα, να σου το δώσω, πάρτε το και αν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό, να μου πείτε. Μου επέστρεψε πίσω το χαρτάκι και μου είπαν αυτά δεν γίνονται. Στο χαρτάκι αυτό είχα ζητήσει μία πλήρη ανεξαρτησία για 3 έτη. Πλήρη ανεξαρτησία. Μισό λεπτό. Πλήρη ανεξαρτησία για 3 έτη. Και μου απάντησε ότι αυτό δεν γίνεται. Και γιατί να το υπογράψουμε αυτό. Ποιος θα το υπογράψει αυτό. Ο Υπουργός Πρωτείας Κυβερνήσεως, δεν ξέρω, όποιος από εσάς θα το υπογράψει. Εγώ πάντως με αυτή την προϋπόθεση θα μπορούσα να κάνω μια δουλειά. Ναι. Πού, σε μια δημόσια υπηρεσία που δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο, που δεν μπορείς να πιάσεις να βάζεις τα καλά σε μια σειρά και τα άσχημα σε μια άλλη σειρά, που ανά 5 λεπτά σου τηλεφωνούν και σου λένε κάνε εκείνο ή το άλλο. Εμένα προσωπικά, για να το ξεκαθαρίσω, δεν μου τηλεφώνησε ποτέ κανείς. Όχι γιατί δεν έτυχε να μου τηλεφωνήσει, γιατί εγώ δεν σήκωνα τα τηλέφωνα. Δηλαδή δεν άκουγα τι μου λέγα στο τηλέφωνο. Και ουδέποτε έγινε στη δική μου την δουλειά μία παρέμβαση. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Τα μεσάνυχτα πάντοτε. Από εκεί και πέρα είδε ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και αφού δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί να παίξω εγώ σε αυτή τη δημόσια θέση. Δεν με ενδιαφέρει. Όπως δεν ενδιαφέρει και τους άλλους, νομίζω, για τους ίδιους λόγους. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Άμα δεν έχεις έναν ελαστικό χαρακτήρα, τον οποίο έχουν αυτοί, είναι τέτοιου χαρακτήρα. Α, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μισό λεπτό. Πόσο αλλά, πόσο όχι, αλλά όχι, όχι όμως ότι δεν είναι αυτοί συνυπεύθυνοι και ότι οι άλλοι είναι οι ξενοκίνητοι που τους λένε κάτι εκείνο μα και κάτι άλλο. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι συνυπεύθυνοι. Και εσείς και εγώ, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Αλλά μας ενδιαφέρει ο κανόνας, όχι οι εξαιρέσεις. Ορίστε, εγώ σας διαβάζω. Τόσο, να μπούμε στο θέμα μας. Ποιαν εικόνα, πάλι πέτει με εσάς, 93 χρονών άνθρωπος και έχει ζήσει, πατήρ μας γράφος. Ποιαν εικόνα δίνει σήμερα η Ελλάδα, τραγική εικόνα της Ελλάδος του 74-95. Ακούστε, βλέπετε. Ναι, ναι. Πολιτικές συμμορίες με ευρύτατη λαϊκή βάση προδίδουν και λαιλατούν αυτή τη χώρα νομοτύπως και με την κάλυψη του λογής καραμανλισμού, διαφόρων καιροσκόπων και της γνωστής νομενκλατούρας οι οποίοι παριστάνουν την αντιπολίτευση. Όλος ο άλλος κόσμος ανοργάνωτος, σκληράδι ο παλαιών, υποπτεύεται ίσως πολλά, αλλά στερούμενος δυνάμεων, αδυνατεί να αντιδράσει. Αυτό το αδυνατεί να αντιδράσει και ανοργάνωτος, πάμε τώρα εμείς σήμερα να καλύψουμε. Και να πούμε, α, κύριε, μέχρι εδώ ήτανε. Εμείς κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να μπορέσουμε να δώσουμε τις αποδείξεις εις τον απλό Έλληνα πολίτη, τον οποιονδήποτε νεοδημοκρατό πασοκουμούνο κτλ, ότι αυτοί μέχρι σήμερα τον επρόδιδαν, να του το αποδείξουμε, όχι να το διαισθάνεται. Εδώ λέει ο πληθωρισμός 9,1% το Μάρτιο. Εδώ έχει από ξένο περιοδικό το εμπορικό ισυζύγιο της Ελλάδος 17 έλλειμμα, ορίστε. 17 δισεκατομμύρια δολάρια έλλειμμα εμπορικό ισοζύγιο, διότι πάρει ο Τσάρι χρωπή, έφερνε 8 εκατομμύρια δολάρια, τα χάσαμε. Και δεν είναι μόνο ότι χάσαμε 8 εκατομμύρια δολάρια, ξοδεύουμε 17% άνοδο εδώ πέρα, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, δεν μιλάμε πια άλλα μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Όλο αυτό είναι στημένο, είναι οργανωμένο. Όταν κάποτε έφτασα στο σημείο και είπα στο Υπουργείο Μηνύτη, θα δείτε ρε παιδιά, λέω, ο νόμος επιτρέπει. Και τότε βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο κύριος Σαρακίνης, ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Μηχανίας, και μου λέει, καλά, λέει, θα σας απαντήσουμε. Και μου είπαν, ξέρεις, λέει, τα προεδρικά διατάγματα δια των οποίων, λέει, προβλέπονται οι αποσβέσεις των εγκαταστάσεων δεν έχουν υπογραφεί ακόμα και ως εκ τούτου, λέει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρες μάρες, κουκουμάρες, όχι κουκουνάρι, κουκουνάρι είναι ωραίο πράγμα και νοστιμότατο. Όσο εκ τούτου εμένα με ενδιαφέρει η αιτιολογία. Αυτοί τα φτιάξανε αυτά. Τα οργανώσανε έτσι. Και εκ της οργανώσεως αυτής βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ο νόμος του Εύερ το 1083 που έκανε το 1.032 δις.
σε 30 χρόνια, όταν στην εφορία το ίδιο εκατομμύριο γίνεται 11.800. Αυτό τι είναι, φταίει ο ελληνικός λαός? Τα αναλύσαμε τόσες φορές, κύριε Κουτά. Φταίει ο ελληνικός λαός, ένα. Εκεί θα συμφωνήσω, ότι δεν αντιδρά και πολύ πιο δυναμικά. Εκεί μαζί σας. Φταίει και σε πολλά άλλα, αν θέλετε. Αλλά μας ενδιαφέρει η γενεοσιουργός αιτία, τι είναι αυτό που το προκαλεί αυτό. Να σας πω μια ερώτηση. Ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί κάποια πράγματα? Τα ξέρει αυτά? Ελάχιστα. Α, δεν ξέρει τίποτα? Ευρέθηκα μια εβδομάδα, 10 μέρες πρώτου Πάσχα, ή ξέρω, 20, δεν θυμάμαι τον ακριβώς. Ευρέθηκα στην Κατερίνη. Μου είχε κλείσει ραντεβού ένας γιατρός, μέλος του κόμματος Θεσσαλονίκη, και μου λέει, θα πας εκεί πέρα στην Κατερίνη, ένας άνθρωπος που έχει και ραδιόφωνο και εκδίδει και εφημερίδα, και γίνει πολύ φίλος με κάποιον που είχε ένα τηλεοπτικό σταθμό, να τους πεις ορισμένα πράγματα, έτσι αλλιώς. Εντάξει, να πάω να τους πω, ευχαρίστως. Όπου μου πούνε, εγώ πάω, τρέχω την άδεια. Ουτοδέκος δεν τρέχει έτσι. Λοιπόν, πήγα εκεί πέρα και έπεσα συμπτωματικός. Αυτός ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος, αγανακτισμένος βέβαια, στην νομαρχιακή του νομού της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι, κύριε Χούντα, δεν έχουν χαμπάρι. Όταν τους είπα για τον νόμο 1083 που το κόμμα τους εψήφισε και κατέστρεψε, διότι πετάχθηκε ένας, λέει, α, βέβαια, εδώ οι τράπεζες έχουν διαλύσει. Ποιες τράπεζες έχουν διαλύσει? Εσείς, του λέω, δεν είστε της νομαρχικής? Λέει, ναι, εσείς, κύριε, το κάνατε. Εμείς, λέει, πώς εμείς? Έτσι και έτσι. Και με κοίταγαν με ανοιχτό το στόμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν χαμπάρι το τι γίνεται στη χώρα. Η ίδια τα στελέχη, δηλαδή κάτω από μια ιεραρχία υψηλή του κόμματος, όλοι τρέχουν σαν τα πυθύνια όργανα. Είναι σαν τους μασόνους. Η δύναμη της μασονίας, κύριε Χούντα, εγώ ξέρετε που την έχω εντοπίσει. Ο μεν στρατός υποδεκανέας, δεκανέας, λοχίας, αρχιλοχίας, επιλοχίας, άνθιπαστιστής, άνθιπολογαγός, υπολογαγός, λογαγός, ταγματάρχης, 10 βαθμίδες, αντισταγματάρχης, συνταγματάρχης, ταξίαρχος, υποστράτηγος, αντιστράτηγος, αν θέλετε και άρχης στράτηγος, έχει 16 βαθμίδες. Και η μασονία έχει 33. Όταν είσαι μασόνος 17ου βαθμού, έχει σχέση από τον αρχιμασόνο ότι έχει ο φαντάρος με τον αρχιστράτηγο. Εκτελείς μια εντολή σαν πυθύνιο όργανο, χωρίς να ξέρεις τι εκτελείς. Και αυτό είναι το μέγα πρόβλημα σήμερα, ότι με όποιον συζητήσεις, λέει, το κόμμα. Βρε, το κόμμα 100 φορές. Εσύ σκέφτεσαι τι είναι αυτό το οποίο λέει το κόμμα? Μα θα αμφιβάλλω, λέει, το κόμμα μου. Γιατί τώρα, διότι η εκπαίδευση, εδώ είναι τώρα σε αυτό που είπε, η εκπαίδευση, τεράστιο θέμα, η παιδεία στην Ελλάδα, είναι ανύπαρκτος. Υπό την έννοια τι, ανύπαρκτος εις αυτό που ο τόπος έχει ανάγκη, το τι είμαστε οι Έλληνες, ποια είναι η Ελλάδα, πώς μπορούσαμε να προχωρήσουμε, πού είναι οι διαδικασίες πρωτίστως εκείνης της τεχνολογικής εξελίξεως που θα μπορούσε η χώρα να έχει, και τα οποία όλα αυτά απαγορεύονται δια του συντάγματος και δια των νόμων. Σε τι μπορεί να φταίνε, αν θέλετε, οι εκπαιδευτικοί της χώρας και τόσοι άλλοι, οι οποίοι θέλουν να προάγουν την παιδεία, άρα την απαγορεύει το Σύνταγμα? Και σπέβδει ο οποιοσδήποτε κύριος με τη βεσπούλα του, εκμεταλλευόμενος αυτή την κατάσταση, διότι, προσέξτε, οι συμμορίες πάντοτε υπάρχουν. Ο παλιάνθρωπος πάει και χώνεται μέσα στη συμμορία. Να κλέψει, να ληστέψει, να βιάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Σαν αποτέλεσμα, από τι έχουμε? Έχουμε τη συμμορία του Ντίλιγκερ. Καμιά φορά να μου λένε, ο Αλ Καπόνε, λέει, κανόνι ο Αλ Καπόνε. Δεν τον πιάσανε ποτέ. Σκότωσε 600. 600 έχει στο κεφάλι του πάλι ο Αλ Καπόνε. Και τον πιάσανε για τα βιβλία, τα λογιστικά, τον χώσανε μέσα και μετά βάλανε τους άλλους από μέσα του και τον καθαρίσανε στη φυλακή και γλίτωσε η Αμερική. Όσο γλίτωσε από τον έναν, μετά βγήκαν άλλοι. Α, στη συμμορία όμως μέσα δεν πάει ο πολύς ο κόσμος. Έξω στα χωριά, στις κομοπόλεις, οι άνθρωποι
Κοιμώνται με τις κότες και ξυπνάνε με τις κότες. Και πάνε στις δουλίτσες τους και κοιτάνε τη δουλειά τους. Δεν παίρνουν. Όταν ο άλλος λοιπόν είναι στρογγυλοκαθισμένος, να πούμε, και λέει αυτά. Και χορτάτος. Και χορτάτος. Κάθισα εχθές, προσπαθούσα ειλικρινά. Θα σας πω το κάτω πολύ, οι τελευταίτε να γελάσουν. Αλλά αν είχα το χρόνο να το αναπτύξω ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα το πω αμέσως. Ήρθα σήμερα, ήρθα από τη Ζάκηθο, γιατί συνεχίζω εκεί το ερευνητικό μου έργο, όσο μπορώ, υπάρχει με τις δυνάμεις. Το πιστεύω μου, δεν το σταματώ. Λοιπόν, και παρακολουθούσα μία συνέντευξη εχθές στον Αντένα, αν θυμάμαι καλά, με μια ομάδα του Πασόκ και έναν δημοσιογράφο και πιστέψτε με, προσπαθούσα, πρετεντέρης, Ναι. Ναι, μαζί με τον, πώς τον είναι το γαμπρό του Παπαδρέου, τον Κατσανέβα. Τον Κατσανέβα και κάτι άλλο. Προσπαθούσα να καταλάβω τι λέγανε. Αλλά είναι το αδύνατο. Ή αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει σχολές ή περνάνε τους άλλους για ηλιθίους. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Ο Κατσανέβας έλεγε και έλεγε, αλλά ποτέ δεν έλεγε τίποτα. Ποιος είναι βρε αυτός. Έλεγε ο άλλος, αυτοί λέει που δεν αφήνουν τον Ανδρέα να παραιτηθεί. Ποιοι είναι αυτοί που δεν τον αφήνουν. Πέστε κανένα όνομα κύριε. Όλο αοριστίας, όλο γενικότερος, ήρθε η ώρα της αληθείας λέει. Ποιες αληθείες, πέστε μας την καινούργια αλήθεια λοιπόν αυτή. Το Πασόκ, το καινούριο Πασόκ, το οποίο τώρα λέει και τα λοιπά. Δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο σήμερα. Τίποτα. Όλοι μιλάγανε, όλοι λέγανε, ή το αδύνατο να καταλάβεις, τι εννοούσαν. Όλοι δε, μισό λόγο. Τίποτα το συγκεκριμένο. Καμία λεβεντιά. Πες τα ίσια κύριε. Πες ένα όνομα, πες αυτό δε. Διότι μητρώστε και πατρώστε και τον προγόν να πάντων και τις θρησκείες και τις οικογενείες τιμιότερων και αξιότερων στην πατρίς. Αφού για το καλό της πατρίδος υποτίθεται κύριοι τα λέτε και τα κάνετε αυτά, πέστε το στα ίσια να βγάλουμε άκρη και εμείς περτίνος πρόκειται. Να πάμε και εμείς στο νέο Πασόκ. Αλλά δεν μου λέτε σας παρακαλώ. Αυτή η ομαδούλα δεν είναι ακριβώς πάντα η ίδια ομαδούλα, η συμμορία, μέλη της αυτής συμμορίας. Πρόκειται περί συμμορίας. Τα λέει εδώ πέρα και ο δικός σας, ο πρίμεζας. Διότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα είναι οι αλήθειες ποιες, οι επιστημονικές, οι συγκεκριμένες, τι είναι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, τι εδίδαξαν, ποια είναι τα φιλοσοφικά τους νοήματα. Πάμε στην τεχνολογία, λέει ο Αριστοτέλης, για το πειράματος το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα θα γελάσουν. Εγώ θα το πω και ας γελάσει ο κόσμος, δεν ξέρω και εσείς μπορεί να γελάσετε. Τώρα κάνω ένα, πήραμε κάτι κουνέλια. Και λέω, για να δούμε τώρα, ποιο είναι το χορτάρι εκείνο το οποίο πω λέει, μα μακριά μόλις το δούμε. Ή μας τσιμπήσει. Η τσουκνίδα. Η τσουκνίδα. Μπορείτε να φανταστείτε κύριε Χούντα, όταν το είπα, άντερε λέει, τραλάθιος λέει. Έδωσα τσουκνίδα στα κουνέλια και την τρώνε σαν τρελά. Τσουκνίδες. Αλλά οι τσουκνίδες βραστές, ο πατέρας ο Μακαρίτης την έτρωγε την τσουκνίδα. Την έχει υπόψη αυτή. Ναι. Η τσουκνίδα τρώγεται. Αλλά όμοι, κι όμως, το κουνελάκι δώσ' το τσουκνίδα και εσύ μπορεί να ζήσει μετά. Λέω τι είναι άλλο άχρηστο πράγμα. Και ξεκίνησα το γάιδαρο. Το γαϊδουράγκαθο. Γαϊδουράγκαθο είναι και ο κορινθιακό κολόνα, το κοινόκαρνο. Για να δούμε λέω, αλλά γαϊδουρία πλέον δεν έχουμε στην Ελλάδα. Να αξιοποιήσουν τα γαϊδουράγκαθα της χώρας. Βάλε λοιπόν λέω και γαϊδουράγκαθα στα κουνέλια. Χαμός. Λοιπόν, αυτό έχει τρομερές προεκτάσεις αν κανένας δει. Από μια κουνέλα μπορεί να πάρετε στα 3 χρόνια 14 τόνους κρέας. Και από μια γελάδα 250 κιλά. Πώς το είπατε αυτό. Για ξανά. Από μια κουνέλα μπορεί να πάρετε στα 3 χρόνια, 3 με 4 χρόνια, μπορεί να πάρετε 14 τόνους κρέας. Διότι η κουνέλα γεννάει ανά ένα μήνα ή αν θέτε ανά 1,5 από 8 έως 10. Γίνεται μια γεωμετρική πρόοδος που χάνετε τον μπούσιλο και γελάει ανά 9 μήνες ένα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο το οποίο στην αρχή φαίνεται καλαμπούρι, αλλά αν μπορούσε κανένας υπεθεωρητικής βάσης να πει ότι εγώ θα μαζεύω τις τσουκνίδες, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν, κάτι συνταξιούχοι, πρέπει πώς είναι η σύνταξη του ΟΓΑ κύριε Χούντα σήμερα. 20.000 και σας ρωτώ εγώ, πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα με 20.000. Ας πούμε ότι αυτός είναι καπνιστής και δεν παρατοκόπησε το τσιγάρο αδελφέ. 500 δραχμές δεν έχει ένα τσιγάρο. Άρα 3, 5, 15 χιλιάρικα το μήνα θέλει για τα τσιγάρα του.
Και με τις υπόλοιπες 5 τι θα κάνει δηλαδή. Θα πληρώσει τον νίκη, θα πληρώσει το ρεύμα, θα πληρώσει το τηλέφωνο, θα φάει, θα πιει, θα κινηθεί, τι θα κάνει με τις 20.000. Αλλά αυτός ο απλός ανθρωπάκος, διότι το κουνελάκι είναι πολύ απλό, μπορεί υπό ορισμένες επιστημονικές όμως καθοδηγίες να πηγαίνει έξω λοιπόν, να μαζεύει γαϊδουράγκαθα και να μαζεύει και τσουκνίδες και να φτιάνει κουνελάκια και είναι το ακριβότερο κρέας δε, σήμερα, ενώ έπρεπε να είναι το φτηνότερο. Και είναι και ένα από τα πιο υγιεινά κρέατα, διότι δεν έχει πολύ νόστιμο κτλ. Κτλ. Και δεν έχει και πρόβλημα με τις τρελές αγελάδες, έτσι. Και από το κουνελάκι να βγάλει 10 φορές την αγροτική του σύνταξη. Τα είδοντας τι, τίποτα. Άχρηστα πράγματα. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα, διότι αυτά τα επιστημονικά κέντρα, τα οποία, υπόψη όταν το έλεγα σε διαφόρους εκεί πέρα, χωριάτας. Σόπαρε, τρώει το κουνί, λέει τσουκνίδες. Απορούσαν. Λοιπόν, αυτά τα... Έχει τα συστατικά για να τραφεί από τη ζουγνίδα. Έτσι φαίνεται. Μα δεν το ξέρετε αυτό. Προχωρούμε. Τυχαίο γεγονός. Τώρα τα σταμάτησα όλα και είπα τα κουνέλια από εδώ και μπρος θα τρώνε τσουκνίδες, γαϊδουράγκαθα και μολόχες. Τίποτα άλλο. Και έπεται συνέχεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Όποιος μπορεί να συλλάβει το τι μπορεί να γίνει στο... Τα χορτάρια τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα τώρα την Άνοιξη είναι, ξέρω, εκατομμύρια τόνοι και πάνε στράφη, πάνε και τα καταστρέφουν. Τα ραντίζουμε με φυτοφάρμακα και ξεραίνονται, βλέπετε, κάτω από τις ελιές, κάνουμε εγκλήματα σε αυτόν τον τόπο. Κάτω από τις ελιές πάνε και ραντίζουν με δηλητήρια, γιατί τα ζυζάνια τα λεγόμενα εμποδίζουν την ελιά. Μα το δηλητήριο, κύριε, που σκοτώνει το φυτό, δεν πάει και στις ρίζες, δεν το παίρνεις και εσύ στην ελιά, στο λάδι μέσα. Θυμόσαστε αυτή τη μάνα τελευταίως που το γάλα την βρέθηκαν φυτοφάρμακα κτλ. Λοιπόν, έξω αν βλέπετε Αυστριακούς, Ελβετούς, με το δρεπανάκι είναι έξω και μαζεύουν και το τελευταίο κλονί και το ξεραίνουν για να το έχουν το χειμώνα τα ίσω τα ζωντανά τους. Αυτά λοιπόν τα επιστημονικά κέντρα τα οποία θα μπορούσαν να απασχολήσουν όλους τους επιστήμονες της χώρας με τεράστια οικονομικά αποτελέσματα. Στο θέμα της μεταλλουργίας ή στο θέμα, παραδείγματος χάρη, του αεροψεκασμού. Σήμερα ο αεροψεκασμός, τα αεροπλάνα κτλ. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πέθανε, διότι το Υπουργείο Γεωργίας δεν προχωράει. Η κοινή αγορά μας απαγορεύει πλέον και πολύ σωστά μεταφύρουν το φάρμακα να ψεκάζουμε, διότι γίνεται μεγάλη καταστροφή, διότι φυσάει ο αέρας και πρίχνεις το φάρμακο εδώ και πάει όπου να είναι, ξέρω εγώ, και δεν βαζεύει. Το δηλητήριο δηλαδή δεν μπορείτε περί φαρμάκου. Ενώ αυτά τα αεροπλάνα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για σπόρους και για λίπανση. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλο μας τον τόπο, γιατί το αεροπλάνο πάει παντού. Και σκέπτομαι και λέω, το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο είναι ο βασικός φορέας, άσε τι έχουν κάνει στην αργολίδα κάτω με τα υπόγεια νερά και δεν σημαζεύεται, δεν προχωρεί εδώ, δεν προχωρεί εκεί, δεν προχωρεί εκεί, δεν προχωρεί εκεί, δεν κάνει τίποτα. Γιατί? Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Σε όλους τους τομείς υπάρχει ένα πέλαγος και το οποίο εμφανίζεται σαν βλακεία. Έρχομαι λοιπόν, γιατί δεν το ξέχασα αυτό που είπατε για το θέμα των εργατών, αλλά θέλω να τελειώσω λίγο το θέμα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εάν επέτραπαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το αγώα η λέξη πνέει τον αγωγιάτη, σωστά. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, οποιαδήποτε επιχείρηση, πρέπει να έχει πόρους, να επιβιώσει. Σήμερα λοιπόν όλοι οι ανθρωπότες τι κάνουν. Οι καθηγητές κάνουν εφηρμοσμένη έρευνα. Βγάζουν καινούργια πράγματα και δια των οικονομικών πόρων που παίρνουν από αυτό το καινούριο, παίρνουν άλλο και προχωράνε και προσλαμβάνουν και βοηθούς και αγοράζουν μηχανήματα και ούτω καθεξής. Αυτό σήμερα στην Ελλάδα δεν γίνεται. Διότι το ελληνικό κράτος ξέρετε πώς λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγος αυτό το να τα λύσουμε. Εάν επέτρεπαν όμως, βλέπετε, εγώ ψάχνω πάλι την αιτιολογία. Εάν επέτρεπαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρωτίστως από όλους αυτούς τους αξιολογωτάτους Έλληνας καθηγητάς του εξωτερικού, δεν θα ερχόταν 1-2-3% από αυτούς να φτιάξουν κι αυτοί κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εδώ πέρα? Πολύ περισσότεροι. Λέω το ελάχιστον, έτσι. Αυτό το ίδρυμα το οποίο θα φτιάνανε αυτοί με τα πρότυπα, ξέρω εγώ, τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα αμερικάνικα,
θα έφτανε στο σημείο να λέει, έλα εδώ, εγώ ρώτησα σήμερα, ήταν ένας δυο πονέδροφοι, λέει, του λέω, πες μου την ανάλυση της τσουκνίδας, τι έχει η τσουκνίδα μέσα. Διότι η φύση, ξέρετε, το ζώο δεν τρώει έτσι τσάπα. Για να τρώει πάνω από την μέρα. Θα σας πω τώρα κάτι σαν την παράθεση αυτού για να καταλάβετε τη φύση και το ζώο. Την πικροδάφνη την ξέρετε. Ναι. Μάλιστα. Ξέρετε ότι ένα φύλλο μιας πικροδάφνης σκοτώνει 2-3 αγελάδες, 4, πάμε και κάτω. Για φοβερό δηλητήριο μέσα. Άμα δείτε λοιπόν ζωντανά κοπάδια, κατσίκια, πρόβατα και δουν τις πικροδάφνες, κόβουν λάστι που λένε. Ένα φύλλο πικροδάφνης μόλις φάει η αγελάδα, μπα, πέσε. Φοβερό δηλητήριο. Και εδώ το υδροκιάνιο. Λοιπόν, στη φύση υπάρχουν πράγματα. Εμείς τα ψάξαμε. Δεν τα ψάξαμε. Ξέρουμε τι έχει η Ελλάδα μας. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τα φαρκευτικά μας φυτά. Δεν τα ξέρουμε. Ξέρουμε τα θρεπτικά αισθητικά των διαφόρων άλλων φυτών που έχουμε. Ο ελληνικός σανός, παραδείγματος χάρη. Τι παράγει, ρε παιδιά, τι είναι, ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε. Ποιοι παράγει, τι είναι της Πελοποννήσου, τι είναι της Μακεδονίας. Τα ψάρια μας, πώς έπρεπε να τα θρέψουμε, πώς να πιάσουμε το γόνο του χελιού. Και πάει λέγοντας, αυτά λοιπόν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα απαγορεύει το Σύνταγμα της χώρας. Ερώτησης, γιατί κύριε Καραμαλή το απαγορεύεις. Ελέγχω, έτσι δεν είναι, υποπροϋποθέτης, θέτω τους κανόνες του παιχνιδιού, θέτω προδιαγραφάς, λέμε ότι το αυτοκίνητο επιτρέπεται να κυκλοφορεί αφού ο οδηγός έχει δίπλωμα και αν το αυτοκίνητο έχει περάσει κταίο. Έτσι δεν είναι, δεν απαγορεύεται. Υπό προϋποθέτης, ναι. Εδώ πού είναι οι προϋποθέσεις, δεν θέτεται προϋποθέσεις κύριε. Όχι, απαγορεύεται. Αυτή είναι η αιτιολογία λοιπόν στην οποία λέω εγώ ότι δεν μπορούμε να ζητάμε τις ευθύνες από τον κόσμο τη στιγμή που δεν το επιτρέπεται του κόσμου. Και θα δείτε τότε όλοι αυτοί θα πάνε στην πάντα. Αυτοί οι καιροσκόποι, αυτοί οι κομπιναδόροι, οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι προδότες. Αυτοί θα φύγουν αυτομάτως, διότι οι άλλοι θα προχωρούν. Σήμερα, επειδή οι άλλοι δεν μπορούν να προχωρήσουν, επιβιώνουν αυτοί. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο θέμα που είπατε για να τα πιάσουμε. Γιατί ότι όλα οδηγούν σε αυτό που σας λέω, κύριε, πιστέψτε με. Ευτυχώς, όταν το είδα αυτό, λέω, να, εδώ ένας άνθρωπος πλέον. Που ξέρετε τι το κάνει τώρα τον 93χρονο άνθρωπο, τον πάρει στο κανένα δικαστήριο. Ο εργάτης πιάνει δουλειά στις 7. Η τράπεζα ανοίγει στις 8. Έτσι δεν είναι. Ο εργάτης τελειώνει στις 3, η τράπεζα έχει κλείσει στις 2. Άρα ούτε πριν ανοίξει η τράπεζα, ούτε πριν κλείσει, ο εργάτης μπορεί να μπει στην τράπεζα. Όταν μιλάς για μια δημοκρατία και μιλάς για ένα κοινωνικό σύνολο, έτσι δεν είναι, θα πρέπει όλο το κοινωνικό σύνολο να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τουλάχιστον τις απλές δυνατότητες. Όπως λοιπόν μπορείτε να μπείτε εσείς μέσα σε μια τράπεζα, θα έπρεπε να μπορεί να μπει και ένας εργάτης, σωστά. Σήμερα ο εργάτης όμως εκ των πραγμάτων και εκ της διαδικασίας δεν μπορεί να μπει στην τράπεζα. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσείς ο εργαζόμενος λέτε ότι εντάξει κύριε διευθυντά, καλημέρα σας, έχω μεγάλη ανάγκη, θέλω να πεταχθώ στην τράπεζα. Πάρτε μια ώρα άδεια. Μπήκατε στην τράπεζα. Εμπορική ιδιότητα έχει ο εργάτης για να πάει στο διευθυντή του, πει καλημέρα στη διευθυντά. Θέλω, ξέρω κάτι από την τράπεζα. Δεν έχει. Τώρα βέβαια τελευταίως κάτι έχει ξεκινήσει που δίνουν, λέει, κάτι οικογενειακά έτσι και αλλιώς και τα είπα. Εγώ μιλώ ως εκ τούτου τι έβλεπα την εποχή εκείνη, διότι το αντιμετώπιζα αυτό. Ερχόντουσαν, λένε κύριε Σωτήρη, μου λέγανε απλοί άνθρωποι. Λέει, έχω ανάγκη. Μια μέρα ήρθε ένας πολύ λεβές, μου λέει, ξέρεις κάτι εκεί. Τότε τι συμβαίνει, λέγε, εγώ η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν υπήρχε εδώ, όποιος ήθελε μπαίνε μέσα στο γραφείο κατευθείαν. Εγώ μου λέει, ερωτεύτηκα μια συνάδελφό μου εδώ μέσα, λέει, στην εταιρεία, λέει, και την κάστρωσα κιόλα και ο πατέρας λέει, άμα δεν την παντρευτώ, λέει, μέχρι σε 2 μήνες, λέει, θα με καθαρίσει. Και εγώ θέλω να την παντρευτώ την κοπέρα, λέει, αλλά κύριε Σωτήρη, λέει, δεν υπάρχουν λεφτά, λέει. Πού να πάω, λέει. Μήπως μπορεί η εταιρεία με διευκολύνει να πάρω ένα δάνειο, μου λέει, να πάω να παντρευτώ, ξέρω εγώ, το ένα άλλο. Δεν έχουμε δυνατότητες. Αυτό ήταν επί καθημερινής βάσεως. Και δεν ξέρω αν μπορώ να τα βρω ακόμα, αλλά θα δείτε τα αρχεία ότι η εταιρεία χορηγούσε δάνεια άτοκα στους εργαζομένους για τις ανάγκες τους. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ήθελε αρρώστηση μάνα του, πατέρας του. Και μιλάγανε ότι οι άνθρωποι θέλανε, ξέρω εγώ, την εποχή εκεί, θέλανε 20.000, 5.000, 10.000
πριν 20 χρόνια αυτά ήταν ό,τι είναι σήμερα, ξέρω, 100-200. Και με είχε απασχολήσει πολύ. Τι προτείνουμε τώρα λοιπόν εμείς? Διότι βλέπετε, οι λύσεις υπάρχουν. Δεν μπορεί όλοι οι άλλοι να είναι βλάκες και εμείς να τα σκεφτήκαμε όλα τα σωστά. Ότι η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί σαν τράπεζα προς τον εργαζόμενο. Δηλαδή τι? Όλες οι επιχειρήσεις, αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων, θα δικαιούνται ένα κονδύλι από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα κάνει η επιχείρηση τράπεζα. Γιατί τώρα? Γιατί εάν εγώ δουλεύω στην επιχείρηση σας 20 χρόνια, με ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Τι άνθρωπος είμαι, όλα τα ξέρετε. Ο διευθυντής της τραπέζης απέναντι δεν με ξέρει. Εσείς με το είδατε πολύ καλύτερα. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση θα χορηγεί το δάνειο εκ του ποσού που δικαιούται μέσω της Τραπέζης Ελλάδος και θα είναι και το μόνο δάνειο εξασφαλισμένο, κύριε. Οπότε τα μόνα λεφτά που δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μια δραχμή. Γιατί? Γιατί στο ιδιάριο του ΙΚΑ και στο ιδιάριο υγείας του κάθε εργαζομένου θα υπήρχε και μια σελίδα των δανείων. Και ποιος θα χάσει τη σύνταξή του, επειδή? Δηλαδή, και αν φύγει από την επιχείρηση ο άλλος και πάει στην άλλη, τον ακολουθεί. Αλλά θα είναι σίγουρα. Θα είναι σίγουρα. Να παρακρατείτε, μου λέγαν όλοι. Και σου λέει, δώ μας 20.000, λέει, και πες στον προσωπάρχη κάτω να μου κρατάει, ξέρω εγώ, τον πίνα να με ένα 500, ένα 1.000, να το ξοφλήσω. Ή τα Χριστούγεννα που θα πάρω το δώρο μου, σε παρακαλώ, μη μου δώσετε ολόκληρο το δώρο, δώστε μου μισό δώρο, ή μη δίνετε καθόλου δώρο τα Χριστούγεννα, δώστε μου το δώρο τώρα από το χωνάκι. Και είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Ναι, αλλά του τόκου αυτών των χρημάτων τη επιβαρώνονταν η εταιρεία. Αλλά πού να πα στον εργάτη, το πει τώρα, πριν σου τόκο. Μόνο που το σκεφτόμουν, έπιανε τράλα. Ερχόταν άλλο και έλεγε, πρώτα κύριε Σωτήρη, σε 2 χρόνια παίρνω σύνταξη. Θα πάρω το εφάπαξ. Αλλά να, ξέρεις, παντρεύεται η κόρη μου κτλ. Μήπως είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ένα μέρος από το εφάπαξ το πάρω τώρα γιατί θέλω να μπουν σε ένα νέο σπίτι? Ανθρώπινα πράγματα, κύριε. Δεν έχει ανθρωπιά αυτό το κράτος, κύριε Χούντα. Πρόκειται περί αίσθους. Δηλαδή τα θυμάμαι τώρα όλα αυτά και πήγαινα επάνω και συζητούσα στα υπουργεία και αντιμετωπίσαν και έλεγα, βρε παιδιά, εδώ έχουμε τόσους 1.200 ανθρώπους με 4. Είναι 5.000 άνθρωποι που ουσιαστικά σύν τις επιχειρήσεις τριγύρω. Είχαμε κάνει κάποτε μια μελέτη ότι από τη χροπή άμεσα και έμεσα ζούσαν περίπου 15.000 άνθρωποι. Και έλεγα, πρέπει όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, εσείς το κράτος, να δείτε κάτω με εμάς, δεν τα ξέρω κι εμείς, να τα βάλουμε κάτω, να πούμε τι πρέπει να γίνει από καθαρός, προσέξτε, κοινωνικής πλευράς. Πώς θα μπορέσει ο εργαζόμενος να πάει στο διάλειμμα, στη βιβλιοθήκη της επιχειρήσεως, να διαβάσει ένα περιοδικό, να κατεβάσει την εγκυκλοπαίδεια, να λύσει, δηλαδή μία ανθρώπινη αντιμετώπιση του οποιοδήποτε σήμερα ανθρώπου που μέσα σε αυτό το απαράδεκτο κράτος θέλει να αισθάνεται άνθρωπος. Δεν μπορείς, όχι, προσέξτε κύριε, ποιο ήταν το τραγικό τώρα? Ότι ούτε οι εργαζόμενοι μπορούσαν να αισθάνονται άνθρωποι, αλλά και εγώ πιστεύω που προσπαθούσα να τους δώσω όλες τις δυνατότητες να αισθάνονται άνθρωποι, δεν είχα τις δυνατότητες. Διότι εμάς μας λέγανε 5 δραχμές το φάρμακο και στις πολυεθνικές 100. Αυτό λοιπόν πρόκειται περί σατανικής διαδικασίας. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι σκέπτονται, μελετούν και φτιάχνουν προγράμματα για το πώς θα αγανακτήσουν τόσο πολύ τον Έλληνα, τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, μιλάμε τον θετικό άνθρωπο, εις το να τα παρατήσει και να φύγει. Να μην κάνει, να μην δημιουργήσει. Διαβάζω τη φράση, είναι καταπληκτικό. Όλος ο άλλος κόσμος ανοργάνωτος, σκληράδιο παλαιών, υποπτεύεται ίσως πολλά, αλλά στερούμενος δυνάμεων αδυνατή να αντιδράσει. Και ξαφνικά είναι σκύπτει από μια εφημερίδα το σενάριο της αυτονόμησης της Στράκης. Και μια και μιλάμε για αυτονόμηση της Στράκης. Σας έχω εδώ, κύριε Χούντα, διότι πάντοτε μου ζητάτε τυχεία, βλέπετε το ένα φέρνει το άλλο και το άλλο το άλλο. Διότι καμιά φορά που τα λέω μου λένε, α, Κολοκοτρώνης, το γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το στρατό του, το κάστρο του. Βασιλιάς του ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, στρατός του, γεραματολοί και κλέφτες, κάστρα του, η Μάνη και το Σούλι. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λοιπόν, αλλά, Κολοκοτρώνης, ας ζούσε τώρα θα μας είχε καθαρίσει. Λοιπόν, εδώ θα σας δώσω εδώ για την αυτονόμηση της Στράκης, διότι δεν είναι σημερινό, ούτε της Μακεδονίας είναι σημερινό.
διότι οι ξένοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Εδώ είμαστε. Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία, το εθνικό ζήτημα. Προλετάρι όλου του κόσμου ενωθείτε, κομμουνιστική επιθεώρηση, περίοδος Γ, χρόνος Β, αριθμός 1, 74, Γενάρης 1933. Το Πάσχα παρακολουθώ ένα έργο. Έξοδος. Ήταν η Αιγυπτιακή υπόθεση μετά τον πόλεμο, πηγαίνανε στο Ισραήλ από όλο τον κόσμο, Εβραίοι. Και οι Εγγλέζοι τους ξαφορτώναν στα καράβια, γιατί δεν θέλαν. Τότε είναι η συζήτηση που έκανε ο Goldman, ο Ναόμ Goldman, πρόεδρος του Παγκοσμίου Σιωνιστικού Συμβουλίου στον Καναδά με τον τότε υπουργό εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον Μπέβιν. Και του λέει ο Μπέβιν τότε, λέει, κύριε δόκτωρ, μου ζητάτε να σας παραδώσουμε τα σκλήδα της πλέον σημαντικής, της πλέον ευαισθητής του περιοχής του κόσμου. Δηλαδή, λέει ο Μπέβιν, του Goldman, μου ζητάτε εσείς το Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συμβούλιο να σας κάνουμε κράτος του Ισραήλ. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει, λέει, θα το σκεφτούμε πλέον πάρα πολύ κατά πόσο θα σας παραδώσουμε τα σκλήδα σε αυτά. Και απατάει ο Goldman ότι οι χειρίζονται σήμερα τα θέματα του σιωνισμού δεν το πράττουν κατά τη μέθοδο των προφητών, των ιεροκηρύκων και των ποιητών. Το πράττουν κατά τη μέθοδο που συμφέρει το σιωνισμό, διότι αυτά τα οποία παίζουν ρόλο σήμερα στον κόσμο είναι η Αμερική, η Ρωσία και το πετρέλαιο. Αυτά είναι Μάρτιος του 1947 στο Μοντρεάλ. Το 1947 δεν υπάρχει ούτε ψυχρός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, ούτε θέμα πετρελαίου. Το πετρέλαιο είναι μπυρ παρά, δεν υφίσταται θέμα. 1947. Γι' αυτό κάνω την αναδρομή εγώ πάντοτε την ιστορική. Βλέπω λοιπόν, διότι ο Παπαρηγόπουλος, μεγάλη υπόθεση, ένας λαός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του για να μην πράττει σφάλματα εις το παρόν, τα οποία έπραξε εις το παρελθόν για το μέλλον. Αυτή την ταινία την είχα ξαναδεί. Λεγόταν Εξόντους. Και οι Εγγλέζοι τους διώχνανε τους Εβραίους από το Ισραήλ, τους πηγαίνανε στην Κύπρο που είχαν φτιάξει στρατόπεδα συγκεντρώσεως και από εκεί τους ξαναστέλνανε πίσω από όπου είχαν ξεκινήσει. Και το έργο εξελίσσεται εις το ότι μια ομάδα από αυτούς, μάλιστα ο Πολ Νιούμαν είναι ο πρωταγωνιστής, παιδάκι. Δηλαδή αυτό το έργο είναι της δεκαετίας του 50-60, εκεί, πλην 60, πριν 30 χρόνια δηλαδή. Ο Πολ Νιούμαν πρέπει να είναι σε αυτό το έργο μεταξύ 25 και 30 χρόνων κάπου εκεί. Ξέρετε πώς αρχίζει το έργο. Και είναι ένα καράβι το οποίο αυτοί ανεβήκαν επάνω, οι Εγγλέζοι τους μπλοκάρανε για να γυρίσουν πίσω στο Ισραήλ. Εκείνοι κάναν απεργία πείνας και τελικώς τους αφήσαν και φύγανε κάτι τέτοια. Αλλά πώς ξεκινάει το έργο, προσέξτε. Το έργο ξεκινάει και λέει η Κύπρος, αυτό που λέει ο κ. Χοντοδρέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα. Η Κύπρος κατεκτήθη ανά τους αιώνας από τους Έλληνες. Προσέξτε τώρα, πρώτα το κρατούμενο. Η Κύπρος κατεκτήθη από τους Έλληνες. Άρα η Κύπρος δεν είναι ελληνική για να κατεκτηθεί από τους Έλληνες. Έτσι. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Τους Μακεδόνας. Άρα άλλο Έλληνες, άλλο Μακεδόνες. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα σήμερα το 33 ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διεξάγοντας την πάλη για την απελευθέρωση και τα λοιπά, οι ιμπεριαλιστές, οι Έλληνες που καταπατούν τη Μακεδονία και τέτοια. Πολλά, όσα θέλετε. Α, αν θέλετε μάλιστα και αυτό εδώ πέρα, ότι εμείς όχι μόνο χαρήκαμε δια την αστικοτσιφλικάδικη ήττα του 22, αλλά και την επιδιώξαμε. Κατεστράφει ο Ελληνισμός 30 αιώνων στη Μικρά Ασία. Και όχι μόνο ότι χαρήκανε αυτή την ήττα, αλλά και την επιδίωξαν. Μιλάμε για τους ηγείτορες. Έχουμε το 33 ξεκινάει η αυτονομία της Τράκης με γράμματα εδώ περιοδικά, ριζοσπάστη και δεν συμμαζεύεται. Το 60 έρχεται ένα φιλμάκι του Hollywood και λέει η Κύπρος κατεκτήθη ανά τους αιώνας από τους Έλληνες, τους Μακεδόνας. Άρα άλλο Έλληνες, άλλο Μακεδόνας. Άρα Κύπρος δεν είναι ελληνική. Τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Τούρκους και τώρα από τους Εγγλέζους. Έτσι ξεκινάει το έργο. Και τι, αυτό το έργο, κύριε Χούντα, το έχουν δει στην ανθρωπότητα πόσοι άνθρωποι. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Και ο ένας Τσεχοσλοβάκος, ένας Γάλλος, ένας οποιοδήποτε είναι δυνατόν, όταν βλέπει όμως το έργο και λέει η Κύπρος, έτσι ξεκινάει το έργο, η Κύπρος κατεκτήθη. Άρα οι Έλληνες, μετά ο λόγος του Μακαρίου στο ΙΕ, ότι οι Έλληνες
ήρθαν να κατακτήσουν, 74 μιλάμε, την υπόθεση ενώσεως Κύπρο με τις Ελλάδες, ένωση και δεν συμμαζεύεται. Βλέπετε λοιπόν μια συνέχεια επί πάρα πολλά δεκαετίες προετοιμάζουν τα πράγματα για να φτάσουμε σήμερα εδώ που φτάνουμε, όπου ξεκινάει το κρατηδίο, το κρατήδιο αυτό. Με ποιες πλάτες κύριε Κοντά, ο Γκριγκόροφ, ποιος είναι ο Γκριγκόροφ, με ποιες πλάτες, λεφτά δεν έχει, παραγωγή δεν έχει, εκτός από τα δύο εργοστάσια ηρωίνης, έτσι, στρατό δεν έχει, αεροπλάνα δεν έχει, τάγκ δεν έχει, παραγωγή δεν έχει, θάλασσα δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Και έχει εξεθρικωθεί αυτό το τίποτα και έχει κάνει τη ζωή της Ελλάδος πατίνι. Ο Παπανδρέου λέει εμπάργο, αλλά θυμώ χαρτί της Εθνικής που λέει δεν υφίσταται εμπάργο, ό,τι θέλετε πουλάτε. Δηλαδή ξεκάθαρη κοροϊδία εις βάρος του κόσμου και όλα αυτά 33-93, 60 χρόνια, επί 60 χρόνια και πριν ακόμα έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση. Ως εκ τούτου βλέπετε ότι δεν μιλώ στον αέρα, δεν λέω τη γνώμη μου ούτε την άποψή μου, παίρνω τα πράγματα ως έχουν, δίδω ορισμένες, προσπαθώ να δώσω εξηγήσεις γιατί, το γιατί είναι που με απασχολεί. Γιατί μας πουλάνε οι Αμερικανοί. Αν θέλετε εδώ, έχω και κάτι άλλο. Είναι αυτό το οποίο θα έλεγα ότι θα έπρεπε οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι είναι σήμερα οι ευρωβολευτές μας, τους διαβάζω. Ο αγών της Ελλάδος, τα κατορθώματα της δημιουργούν δι' αυτήν δικαιώματα αναμφισβήτητα. Στρατηγός Ντε Γκολ. Αν το αποτυχόν χάρισε την κυφόραν αντίσταση της Ελλάδος μεσογειακών σχέδιων του Χίτλερ επετύγχανε, η επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε όλος διάφορα αποτελέσματα. Το είπαμε ξανά, το θυμόσαστε. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα των την ιεράν γη της Βορείου Υπήρου, οι μαχητές της Πίνδου και άλλοι θα είναι οδηγοί μαζί με τους μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την Οικουμένη. Άντων Ίντερ, τότε υπουργός των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και μετέπειτα πρωθυπουργός. Ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας. Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν είναι δυνατόν να γίνει άλλος, διότι είστε Έλληνες. Εκερδίσαμε χρόνον για να αμυνθόμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε. Ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας. Η γενναιότητα και αποφασιστικότητα των ελληνικών στρατευμάτων εκέρδισαν τον θαυμασμό των ελευθέρων λαών του κόσμου. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ερωτώ, δεν μου λέτε κύριε στρατηγός Βέιβιλ. Προσέξτε, η χώρα μας, εις την οποία ιδιαίτερος τιμάται η Ανδρία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων εις Αλβανία, ο οποίος μας συγκινεί τόσον, ώστε παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα αναφωνούμε ζήτω η Ελλάς. Οι Ιαπωνικές εφημερίδες κατά Δεκέμβριο 1940. Οι σύμμαχοι της Γερμανίας και της Ιταλίας λένε ζήτω η Ελλάς, διότι αυτοί είναι έντιμοι άνθρωποι. Και ρωτώ εγώ, οι κύριοι σύμμαχοί μας αυτά όλα τα ξεχάσανε? Δεν έπρεπε να σηκωθεί ένας κύριος ευρωβολευτής και να πήγε σταθείτε ρε κύριοι. Αυτά όλα τα ξεχάσατε? Αλλά βεβαίως, όταν έχουμε ανθρώπους, σαν τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος πάνε στο εξωτερικό και αντί να μιλήσουν ελληνικά, την ωραιότερα γλώσσα του κόσμου και πλουσιωτέρα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση αυτό, έτσι δεν είναι, μιλάει αγγλικά. Καταρχήν με ποιο δικαίωμα κύριε Πρωθυπουργέ μιλάς αγγλικά? Σου δώσε κανένα το δικαίωμα να μιλάς αγγλικά? Καταρχήν δεν μπορεί να εκφραστείς τα αγγλικά. Υπάρχουν μεταφραστές, επαγγελματίες, θα μιλάς ελληνικά. Τα ίδια δυστυχώς έκανε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ξένους, δυστυχώς υποτιμητικώς ομιλούν δι' μας, σαν αποτέλεσμα. Αλλά αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει, κύριε Έχοντα. Πρέπει κάποτε η πατρίδα μας να γίνει μια ελευθέρα χώρα. Θα πρέπει εμείς οι Έλληνες επιτέλους να αντιληφθούμε τις ευθύνες που έχουμε έναντι των επερχομένων γενεών. Και η προσπάθεια την οποία κάνουμε είναι μόνον δια της λογικής να μπορέσουμε να πείσουμε τον άλλον. Διότι στο συναισθηματικό κόσμο, ο οποίος είναι απατηλός,
χρειάζονται μέσα. Ε? Διαφημίσεις, πράγματα, αλλά χίλια ψέματα διαφημιζόμενα καταραίουν από μία αλήθεια η οποία θα περάσει και δεν χρειάζεται να τη διαφημίσεις. Αυτό που λένε οι Ρώσοι εδώ πέρα, κερδίσαμε χρόνο. Μάλιστα, κερδίσανε χρόνο. Ξέρετε πώς αντέστησαν οι Γερμανοί, διότι μεταφέρανε 170 μεραρχίες από το ανατολικό μέτωπο εις το δυτικό και απέκρουσαν τους Γερμανούς. Τα γράφει ο Μανστάιν εις το βιβλίο του «Νίκη απολεστήσε». Υπολογίζαμε, λέει, με 240 ρωσικές μεραρχίες και ήδη διαπιστώσαμε 360. Αυτά λοιπόν τα καταρθώματα τα οποία ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει και κάνει σήμερα σε όλο τον κόσμο. Μεγαλουργούν οι Έλληνες πλην της Ελλάδος. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Ό,τι είμαστε, ό,τι θέλετε είμαστε. Τον κακό μας τον καιρό είμαστε. Αλλά δεν είμαστε μόνο τον κακό μας τον καιρό. Είμαστε και άλλα. Εδώ όμως ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Παπανδρέου και οι περί αυτούς κατάφεραν να είμαστε οι Έλληνες μόνο τον κακό μας τον καιρό. Όλα τα άλλα έχουν εξαφανιστεί. Ενώ δεν συμβαίνει αυτό πουθενά αλλού. Και βλέπετε, στα θέματα τα εργατικά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Μάλιστα τότε είχε εξισώσει και τα γυναικεία με τα δικά ημερομίσθια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη αντιμετώπιση, απαράδεκτη αυτή. Η Ελληνίδα εργαζομένη και δι' μητέρα εργάζεται δύο φορές παραπάνω από τον άντρα. Και θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ίση μεταχειρίσεις. Ο Μαύρος, δεν ξέρω αν το είχε πει για καθαρός πολιτική έτσι, ρουκέτα, αλλά είχε πει η νοικοκυρά να πάρει σύνταξη. Εγώ το δέχομαι απολύτως αυτό. Η νοικοκυρά να πάρει σύνταξη, διότι δουλεύει, δεν συντρώνει, δεν μπλένει. Δεν μεγαλώνει τα παιδιά, δεν καθαρίζει το σπίτι, δεν προσέχει, δεν αποδίδει ένα έργο. Ποιος την πληρώνει, κανένας. Εμάς αυτός, κύριο Κοντά, πιστέψτε με ότι από αυτά τα οποία τόσα χρόνια έχω μελετήσει και με άλλους συνεργάτες, επιστήμονες, σοβαρότατους, διαπιστώνω ότι οι δυνατότητες του τόπου, το σύνολό του, σε όλους τους τομείς, είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον 100 φορές πιο μεγάλες, αν θέλετε έτσι κάποιο, για να, από αυτό το οποίο σημαίνει σήμερα. Χάρηκα ιδιαίτερως με αυτό που είπατε πριν, ότι ο σταθμός θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο, διότι αποφάσισαν ορισμένοι να βοηθήσουν, πώς τι κτλ. Δεν μπορούν πλέον οι εχθροί της χώρας να μας κρατάνε ισόν σημείων, μέχρι σήμερα μας κρατούσαν. Εάν συνεχίσουμε αυτή την πορεία, τότε τα πράγματα δεν βλέπω να... Να προχωρήσω σε ερωτήσεις. Ο κύριος Διαμαντάρας, ο αχρίος, καταγγελία, έκοψε χιλιάδες δέντρα και κόβει μεταξύ του σταθμού Ταύρου και προς την Καλυθέα με την αιτιολογία ότι προξενούν αλλεργία στους κατοίκους και βάζει στο ποτάμι δημοτικά παρκόμετρα. Πού είναι το εποχοδέ και το Συμβούλιο Επικρατείας? Ο κύριος ποιος είναι αυτός? Ένας κύριος καταγγέλει το Δήμαρχο ότι κόβει Δήμαρχο Καλυθέας. Ότι κόβει, λέει, δέντρα. Δέντρα κόβει. Μεταξύ του σταθμού Ταύρου και προς την Καλυθέα με την αιτιολογία ότι προξενούν ανεργίες στους κατοίκους και βάζει στο ποτάμι δημοτικά παρκόμετρα. Πού είναι το υποχωδέ και το Συμβούλιο Επικρατείας? Άλλοι. Δύο. Θεοδοσίου από τα Μέγαρα. Οι αγρότες να πληρώσουν τις οφειλές τους στο κράτος και τις τράπεζες με τα απόλυτα προϊόντα τους. Να τα παραδίδουν έξω από τα δημόσια ταμεία και τις τράπεζες παρουσία δικαστικού επιμελητή για να δούμε αν το ανάλγητο κράτος θα εισάγει λάδι από την νησία, γάλα και τυριά από Ολλανδία και κοτόπουλα για το στρατό από Γαλλία και Αμερική. Και πατάτες από την Αίγυπτο. Μάλιστα. Τρίτο. Και σκόρδα και κρεμμύδια από την Ολλανδία. Ζήκας Ιωάννης, συνταξιούχος συγγραφέας. Να το πάρετε στο τηλέφωνο, λέει. Αν είναι λογικό οι οδοκαθαριστές να κάνουν απεργία και να πληρώνει ο λαός, και γιατί επιτρέπουν να κλείνονται οι δρόμοι και να μην μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει στην εθνική οδό, και προτείνει να καταργηθούν οι μονιμότητες στο δημόσιο. Άλλος. Το προβλέπουμε. Άλλος. Φιλόνικος Παπαδόπουλος. Ποια η άποψη του κ. Σοφιανόπουλου για τους Εβραίους και τον Σιωνισμό? Τα έχετε πει αυτά στο παρελθόν. Κοιτάξτε, άλλο Εβραίοι, άλλο Σιωνισμός. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, αυτό δεν απαντάτε τώρα έτσι
Ένα είναι βέβαιο, ότι ανεξαρτήτως τι κάνουν οι οποιοδήποτε, το κάνουν για τον εαυτό τους και πάρα πολύ καλά. Ένα πράγμα έχω να πω εδώ, το οποίο μακάρι να μπορούσε να το ακούσει ο κ. Καραμαλής, ο κ. Δράλης και όλοι αυτοί οι διαλύσαντες στην ελληνική γλώσσα, ότι προς τιμήν τους οι Εβραίοι επανέφεραν την αραμαϊκή σαν επίσημο γλώσσα του κράτους, του κράτους του Ισραήλ, μια γλώσσα νεκρή, έτσι δεν είναι? Μια νεκρή γλώσσα η οποία είχε να μιληθεί, να χρησιμοποιηθεί επί 3.000 χρόνια, διότι η μετάφραση των 70-72 είναι, και παραπάνω, είναι από τα αραμαϊκά εις τα ελληνικά, από Εβραίους γνωρίζοντας την ελληνική, διότι όλοι οι Εβραίοι τότε μιλάγανε ελληνικά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Παλαιά Διαθήκη η οποία ήταν στην αραμαϊκή. Και επανέφεραν την αραμαϊκή. Εμείς την ωραιοτάτη γλώσσα μας, ελέω κυρίου Καραμαλή, κυρίου Ράλη, άχσε του κυρίου Παπανδρέου, ο Γιούνις και ο Γιούλης και όλα αυτά τα παραμύθια με τα Ζιβάγκο και τις τρίχες κατσαρές, εδιέλυσαν την ελληνική γλώσσα. Και θυμάμαι έναν λόγιο ελβετό που μου έλεγε ότι ένα πράγμα σας θύμιζε κάπως την Ελλάδα της αρχαιότητας, τη γλώσσα σας, τώρα τη χαλάσατε και αυτήν, λέει, και σε λίγο, λέει, θα γράφετε λατινικά. Υπάρχει και αυτή η πρόταση, δεν την ξέρετε. Μάλιστα. Ο κύριος Χρήστος Δαρεμάς λέει ότι είχε υποσχεθεί δημοσκόπηση για εσάς. Ο κύριος Σταράς είναι ιδιοκτήτης ενός κτήματος 5 στρεμμάτων, μέχρι ποιου βάθους είναι ιδιοκτήτης? Μέχρι ενός μέτρου. Μάλιστα. Ανώνυμος. Να μιλήσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν συμφέρει να γίνουν. Βεβαίως. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, δηλαδή. Πάνε τα πω γλύωρα. Τα έχουμε πει αυτά. Λέτε ότι συμφέρει να γίνουν. Ναι. Για τις εξαγωγές του συναλλάγματος, ότι θα απλωθεί η γλώσσα σε όλο τον κόσμο κλπ. Να μην πάμε μια και το ρωτάμε. Πέστε τα. Καταρχήν θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα υπάρχει ανταγωνισμός με τα κρατικά, άρα όπου υπάρχει ανταγωνισμός υπάρχει πρόοδος. Θα γλιτώσουμε αυτή τη στιγμή 70.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στο εξωτερικό, τουλάχιστον τα μισά, όχι περισσότερα, θα γυρίσουν πίσω. Μιλάμε δηλαδή για από μισό μέχρι ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Αλλά πρωτίστως οι ξένοι που θα έρθουν εδώ πέρα, όλοι οι Έλληνες θα μπορούν να σπουδάσουν όσοι θέλουν, και πρωτίστως πάρα πολλοί ξένοι που θα έρθουν εδώ να σπουδάσουν θα μάθουν την ελληνική γλώσσα, και η ελληνική γλώσσα θα περάσει στα πέρατα της γης και τότε θα είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμη της χώρας. Προχωρούμε. Διαφωνεί ο κύριος Ζαΐρης με μένα, διότι η πολιτεία των ψαριανών από την καλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας δημιούργησε ανθρώπους οι οποίοι μεταξύ των άλλων ενήλων ήσαν ηθικότεροι, δημιουργικότεροι και νεότεροι και έφτιαξαν την πολιτεία τους μόνοι τους χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Ψαριανοί. Και βέβαια, ποιος το αρνήθηκε? Πουλιέζος Δημήτρης. Είναι λάθος να λέμε ότι φταίει ο λαός μας που δεν προχωρήσαμε μπροστά και όχι οι πολιτικοί μας ηγέτες. Απόδειξη ότι οι Έλληνες μετανάστες διέπρεψαν στο εξωτερικό, ως εκ τούτου χωλαίνει το σύστημα το οποίο πλάθει τους ανθρώπους. Ναι, πολύ σωστά. Αντωνιάδης. Ότι δηλαδή ο λαός μπορεί να αντιδράσει εφόσον πρώτον πάψει να διαφορεί για τις κοινές υποθέσεις, δεύτερον να οργανωθεί σχηματίζοντας την αντίρροπη δύναμη στην κάθε μορφή εξουσία. Στην κάθε μορφή σε εξουσία. Ο κύριος Καραβά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Η Τουρκία θα κατασκευάσει εργοστάσιο ατομικής ενέργειας. Τι επιπτώσεις θα έχει για την Ελλάδα? Αν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σοφιανόπουλος, τι θα έκανε να αντιμετωπίσει αυτή την κίνηση της Τουρκίας? Δεύτερον, αν συμφέρει το ελληνικό κράτος να κλείνουν οι επιχειρήσεις μέσω του δανεισμού των τραπεζών. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα τι θα έκανα, οι θέσεις, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά όλο του κόσμου, είναι ότι η ατομική ενέργεια δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό στην ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως, ένα 5-10%. Και επειδή δεν ξέρουμε να κάνουμε τα πυρηνικά απόβλητα, πρέπει να σταματήσει αμέσως. Εάν βρεθεί τεχνική λύση σε αυτό, ναι, βλέπετε τι γίνεται τώρα με το Τσερνομπίλ και ούτω καθεξής. Θα διαμαρτυρόμουν, θα χάλαγα τον κόσμο, θα πήγαινα στις διεθνείς οργανώσεις. Δεν έχουμε δυνατότητα να τη σταματήσουμε Τουρκία όπως και καμιά άλλη χώρα. Αλλά πιστεύω ότι θα δημιουργούσα θέμα ξεκάθαρα βέτο σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά θα έλεγα πρωτίστως φανερά σαν ελληνικό ότι
Έτσι και η Τουρκία αρχίζει να σκέπτεται για θέμα πυρηνικού αντιδραστήριου, να ξεχάσει το θέμα της κοινής αγοράς. Και θα επρότεινα στην κοινή αγορά να πάρει απόφαση η κοινή αγορά, διότι η Γερμανία έχει πάρει απόφαση και απαγορεύεται πλέον η δημιουργία εργοστασίων πυρηνικής ηλεκτρικής ενεργείας στη Γερμανία. Πόσα έχει? Δεν έχει, έχει ένα-δυο. Δεν έχει πόσα? Πολλά. Δύο 14. Έχει. Η Γερμανία? Η Γερμανία. 14 έχει, δεν το ξέρω. Αλλά βέβαια απαγορεύεται γεμάτη. Πλέον. Ναι, αλλά απαγορεύεται να γίνει πλέον άλλο. Λοιπόν, οι δυνατότητες της πυρηνικής ενεργείας είναι και πολυδάπανες, δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σας είχα φέρει το χαρτί? Όχι, δεν σας το έχω φέρει, θα το φέρω. Είναι από τον Αμερικανικό Οργανισμό για την Παγκόσμια Ενέργεια και θα δείτε ότι ενώ η φτηνότερη ηλεκτρική ενέργεια είναι από υδατοπτώσεις με 4,5 cents η κιλοβατόρα, η ατομική ενέργεια είναι 15 cents η κιλοβατόρα. Το πιο ακριβό ρεύμα, έτσι, παράγεται από τα πυρηνικά εργοστάσια. Αλλά επειδή είναι οι διάφοροι μας ισογλού, οι οποίοι προωθούν με πάρα πολλά λεφτά αυτές τις υποθέσεις, γι' αυτό γίνονται αυτά τα εργοστάσια. Δεν συμφέρει το ατομικό εργοστάσιο. Η υδατόπτωση, η γεωθερμία, ο αέρας, το κάρβουνο, το πετρέλαιο, η θάλασσα είναι όλα πολλαπλώς φτηνότερα. Το κάρβουνο είναι 5,8 cents κιλοβατόρα. Και η πυρηνική είναι 15, τρεις φορές επάνω από το κάρβουνο. Και η ανθρωπότητα σε κάρβουνο είναι γεμάτη. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ πέρα έχουμε το φαινόμενο της θερμοπληξίας και πρέπει να μειώσουμε τα μονοξίδια και τα διοξίδια. Μάλιστα, στις ήπιες μορφές. Στην γεωθερμία, στον αέρα, στη θάλασσα, στον ήλιο. Γιατί πρέπει να πάμε να ρυψοκινδυνεύουμε? Και αυτό τα κολοεργοστάσια με το συμπάθειο της Βουλγαρίας είναι έτοιμα να σκάσουν. Εάν δεν. Κολοσδούι. Τρέχα γύρευε, κάτι χάρβαλα εκεί πέρα, τα οποία είναι έτοιμα να εκραγούν και δεν κάνει κανένα τίποτα. Όλη η Μακεδονία πάει στο διάλαμα, εκραγεί αυτό. Η δε Τουρκία, βέβαια, η οποία πολύ μεγάλη, που θα το κάνει. Αν το κάνει στα παράλια, από εδώ στην Χαλκίδα είναι 90 χιλιόμετρα. Και από το άκρο της Σεβίας μέχρι την Τουρκία είναι κάπως λιγότερο. Δηλαδή αν γίνει πυρηνικό εργοστάσιο οπουδήποτε στα παράλια της Μικράς Ασίας, κινδυνεύει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Αυτό θα είναι εξωφρενικό εάν γίνει. Και δεν υπάρχει λόγος, διότι οι Τούρκοι είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Έχουν κάνει το τεράστιο φράγμα του Ατατούρκ, το οποίο είναι 3 τιτάν βάτι, ένα κολοσσέο πράγμα. Έτσι, είναι 10 φορές μεγαλύτερο από του Νέστου που κάνουμε εμείς, που τώρα ο άλλος πρωθυπουργός, ο Βούλγαρος, δεν συμφωνεί. Τι δεν συμφωνεί? Αυτά είναι αρλούμπες που λέει, διότι τα νερά δεν κρατιώνται. Υποτίθεται ότι εμείς θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να τα πάρουν, να τα αντλήσουν τα νερά αυτά, να τα στείλουν σε κάποιο τρέχα γύρω. Θα πρέπει να τα κάνει η Βουλγαρία τόσο 100 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση πρέπει η Ελλάδα να χαλάσει τον κόσμο από πάση πλευρά. ΟΗΕ, κοινή αγορά, Greenpeace και τα λοιπά, να μην γίνει πυρηνικό εργοστάσιο στην Τουρκία. Με καμία δύναμη. Έχει δίκιο ο κ. Σοφιανόπουλος για το θέμα της διεθνούς μασονίας ή της είναι παραφιάς του σιωνισμού, διότι στο 15ο πρωτόκολλο αναφέρεται απόλυτη υπακοή εις τας εντολάς που σημαίνει ο διεθνής σιωνισμός χρήει κυβερνήτες αχυρανθρώπους έτσι ώστε η εξουσία να δημιουργεί ένα σύστημα στο μέτρο που το χρειάζεται, που να μοιράζεται το χειρότερο αποτέλεσμα, που να παράγεται το χειρότερο αποτέλεσμα. Εάν ήταν πρωθυπουργός με όλα αυτά που γίνονται, με πομπούς στο 18ο πρωτόκολλο αναφέρει ξεκάθαρα για ένα ευνουχισμό των πανεπιστημίων. 20 κυβερνήτες των Γκογίν, πράκτορες της Μασονίας. Εάν ήταν πρωθυπουργός με όλα αυτά που γίνονται, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αντισταθεί? Δέλτα Μιχαήλ, να σχολιάσει τη δημοσίευση στο Βήμα της Κυριακής την είδηση ότι ο Σιμίτης με τον Σιγκελίδη συζήτησαν για εργοστάσιο συναρμολόγηση αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Χιουντάι δεν έχει ο Σιγκελίδης? Δεν ξέρω. Ο Σιγκελίδης είναι Σιτρόεν, δεν είναι? Και Χιουντάι είναι. Και Χιουντάι είναι. Σιτρόεν και Χιουντάι. Τώρα από μακάρι. Κατσαντώνη Μαρία, ευχαριστή για την εκπομπή μας. Ανοίγει τα μάτια. Θέλω όμως να ρωτήσω πως μεγάλος αριθμός δασκάλων αδιαφορεί για το αν θα μάθουν τα παιδιά γράμματα, γιατί είδους παιδεία μιλάμε λοιπόν. Σκορδίλης, παρακαλώ τον κύριο Σοφιανόπουλο να θίξει το θέμα ποιος είναι υπόλογος στην Ελλάδα και υπόχρεος περί δοσιλόγων που δημιούργησε το χρέος των 3 δισεκατομμυρίων. Μάλιστα. Το χρέος των 3 δισεκατομμυρίων ποιων, δολαρίων?
3 δισεκατομμύρια λέει, δεν λέει δολάρια, τίποτα δεν λέει. 3 δισεκατομμύρια δραχμές είναι αστείο νούμερο. 3 δισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό που θέλουμε κάθε χρόνο για να εισάγουμε κρέας, γάλα, τυρί. Το εθνικό χρέος είναι... Το εξωτερικό εθνικό χρέος είναι κάπου 45-50 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή. Συμφωνεί ότι το 1922 οι κομμουνιστές, λέει ο κ. Ζαφαράνας, έδιναν στο στρατό Φιλάνδια να μην πολεμήσουν. Δεύτερον, η Ρωσία ενίσχυσε οικονομικά και στρατιωτικά την Τουρκία. Πυροβόλος κόντα. Βεβαίως. Όχι μόνον, αλλά ο Λένιν έδωσε και 10 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια εις τον Κεμάλ Ατατούρκ. Εις τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια αναγράφονται αυτά. Και επίσης οι Ρώσοι είχαν πει ότι να μην πολύ πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, τα είχαν γράψει αυτά, διότι αν δεν ήμασταν εμείς, λέει, θα τους είχαν διαλύσει οι Έλληνες το 22. Υπάρχει δε και φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ με επιτελείο Ρώσων αξιωματικών. Όλο το βαρύ πυροβολικό και τα εφόδια του τουρκικού στρατού ήταν από κομμουνιστάς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, οι κομμουνιστές έκαναν και σαμποτάζι στο μέτωπο. Κόβαν τα καλώδια, δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα στην πρώτη γραμμή στον ελληνικό στρατό. Εξάλλου, μάλιστα, αν θέλετε, νομίζω έχω εδώ πέρα και το ξεκάθαρο δημοσίευμα. Εμείς όχι μόνο χαρήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα του 22, αλλά και την επιδιώξαμε. Είναι αυτά τα οποία ξέρετε οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι, οι πιο λεβέντες και οι πιο θαράοι Έλληνες, γίνανε κομμουνιστές. Πιστεύσαντες να έχει εδώ πέρα μια διαταγή να μην πολεμήσουν τους Γερμανούς. Αλλά βάσει τόσο αυτό δεν είναι τόσο σοβαρό όσο δύο λεφτά να το βρω αυτό για το θέμα της Μικράς Ασίας. Ριζοσπάστης. Νάτι. Η Μικρασιατική Εκστρατεία δεν χτυπούσε μόνο τη Νέα Τουρκία, μα στρεφότανε τη Νέα Τουρκία υπερασπίζοντα τους Τούρκους, αν είναι δυνατόν. Μα στρεφόταν και ενάντια στα σωτικότατα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε. Πονέσαμε και πονάμε για τα αδέρφια μας που σπήρανε αυτού τα άδικα τα κόκαλά τους για τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων υπηρεαλιστών. Τώρα ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας που καταστράφει 30 αιώνων ήταν αστικοτσιφλικάδες. Αυτό ακριβώς είναι ριζοσπάστης. Την φιλογραφία, την ημερομηνία να βρω. 1900, δεν φαίνεται, είναι πολύ από το κείμενο. Κουλουμπέρι Σπύρος. Βιοθήκη του λαού, ένα βιβλίο κατά. Ναι, τι λέει. Στα θρησκευτικά λέει τη πρώτη γυμνασίου, σελίδα 210, γράφει ότι. Να με συγχωρείτε, ναι. Κάτω είναι 12 Εβδόμου του 1935. Φίλου ριζοσπάστης υποτίθεται μία επιφύλαξη. Όχι μόνο χαρήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα του 22, μα και την επιδιώξαμε. Στη Βόρειο Ελλάδα ο μακεδονικός, σλαβομακεδονικός λαός τα έδωσε όλα για αγώνα και πολεμάμε όλα Σλαβομακεδόνια και ότι εμείς οι Έλληνες καταπατούμε την ελευθερία των Σλαβομακεδόνων, της Μακεδονίας και της Τράκης. Αυτά διότι επιτέλους πρέπει κάποτε η ιστορική αλήθεια να βγει στη φόρα για να ξέρουν, διότι όλα τα Ελληνόπουλα μέσα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία γίνανε μέλη της ΚΝΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Αντρίκου και του Καραμαλή και όλα αυτά να πούμε, διότι τα εξυπάτησαν τα παιδιά, διότι ποτέ δεν τους είπανε καμία ιστορική αλήθεια, διότι τι ρόλο παίξανε όλοι αυτοί οι κύριοι βάρος του τόπου. Αλλά έμπασε τόσο, τώρα εδώ είναι. Τι έγινε εκείνο, λέει ο κύριος Λαμπρόπουλος, από τα Σεμπόλια, τι έγινε εκείνο το διαφορικό χωρίς γρανάζια. Και τι, πού πήγε, λέει ο Εφεύρε, τους εξαφανίστηκε. Είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε κάποια συρτάρια του Ισραήλ και φυλάσσεται για μια μελλοντική πατέντα. Ξέρετε κάτι για αυτό το διαφορικό? Αυτό το διαφορικό μου ήταν ένας τεχνίτης από αυτούς τους απλούς ανθρώπους, πάρα πολύ σπιρτόζους, ο οποίος το είχε φτιάξει μάλιστα σε ένα διαφορικό από πεζό 403 και μου το είχε φέρει μάλιστα και είδα τότε τη δυσκολία του πράγματος, διότι καμιά φορά, κύριε Χούντα, ξέρετε, δεν είναι ένα πράγμα να το φτιάξεις. Είναι πώς θα το επιβάλλει στην αγορά. Λέει, έκανε ένα πατέντο. Να το πα, τι να πατεντάρει, να πατεντάρει ένα πράγμα παγκοσμίω. Θέλει και 7 βαλίτσες λεφτά από πίσω. Δικηγόρος, πράγματα, κακό, φασαρία. Είναι καλύτερα να μην το πατεντάρει παρά το πατεντάρει. Γιατί αν το πατεντάρει, φερειπίνει στην Ελλάδα, ένα χρόνο έχει. Αν καταθέσει πατέντο σήμερα,
Για 365 ημέρες έχεις χρόνο να το καταθέσεις και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλιώς το χάνεις το δικαίωμα. Λοιπόν, μόνο χώρες που κάνουν αυτοκίνητα ήταν εις θέση και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διαφορικό, αυτή την εφεύρεση, αν θέλετε. Λοιπόν, τότε εξήγησα λεπτομερώς. Ο άνθρωπος δεν ήταν και δεν μπορούσε να καταλάβει το επιχειρηματικό θέμα πίσω από την εφεύρεση του. Και του είπα: Πεζατός, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο και εκείνο. Δυστυχώς, διότι εκ πρώτης όψεως αυτό που δεν έπρεπε να κάνει είναι αυτό που λογικά πρέπει κάποιος να κάνει. Δυστυχώς τα έκανε όλα και του το φάγανε το θέμα, το δώσανε εκεί στην Εύω, από εκεί έφυγε, πήγε στο Ισραήλ, ξέρω εγώ, πήγε δεξιά στην Τουρκία, στην Αμερική. Μόνο στην Άδα δεν έμεινε. Άξισε τον κόπο. Μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση. Το είδατε εσείς να δείτε. Ναι. Όχι, εγώ το είδα, μου το έφερε σαν διαφορικό. Αλλά και μου εξήγησε, ήταν πολύ σωστό, είναι θέμα συλλήψεως, δεν είναι θέμα. Τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα όμως τότε, αν έχεις χώρα όμως. Θα μπορούσε η Ελλάδα να φτιάξει ένα εργοστάσιο διαφορικών και να προσφέρει τα διαφορικά στις διάφορες εταιρείες. Ένα καλύτερο, τι κάνεις εσύ κύριε, Χουντάι, μάλιστα. Δεν θες διαφορικό θες. Πάρα αυτό το διαφορετικό που είναι καλύτερο από το δικό σου, να πούμε, και σε αυτή την τιμή. Αλλά καθώς καταλαβαίνετε, μια τέτοια υπόθεση γίνεται. Να παράγει η χώρα μας διαφορετικά και να τα δίνει σε ένα ανταλλακτικό. Όπως η Bosch ηλεκτρικά στα αυτοκίνητα και λοιπόν. Ένα νέο διαφορετικό. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί οι εκπομπές γίνονται τόσο αργά και ευχαριστούμε για όσα μαθαίνουμε. Εδώ απατάτε. Τα καζίνο είναι απάτη, επίσης και το Λότο. Τα καζίνο πρέπει να σταματήσουν, θα διαλύσουν τη χώρα. Σαμψονίδη, συγχαρητήρια στον κύριο Σουγιανόπουλο που αποτελεί την ελπίδα της Ελλάδος. Για την κακοδομένη της Ελλάδος φέρουν κυρίως την ευθύνη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κουλουμπέρη Σπύρος, στα θρησκευτικά της πρώτης γυμνασίου σελίδα 210 γράφει ότι οι Σπαρτιάτες είναι απόγονοι του Αβραάμ. Καλά, αυτό είναι για να γελάς. Αυτό είναι για γέλια, δεν είναι. Στη σελίδα 210. Τα θρησκευτικά. Υπόψε και κάτι άλλο, κύριε Χούντα. Δεν ξέρω αν το είπαμε εδώ, ότι αν πάρετε από το 1 μέχρι το 36 και τα προσθέσετε, που είναι η αριθμή της ρουλέτας, βγάζετε 666. Το έχετε υπόψη αυτό? Ναι, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωσης. Όποιος μπήκε μες στο καζίνο κατεστράφει. Ήδη άρχισε η διάλυση, διαλύονται επιχειρήσεις. Μου είπανε στη Θεσσαλονίκη ότι οι καταθέσεις από 1-2 υποκαταστήματα στη Χαλκιδική της τάξης των 5,5 δις από τότε που άνοιξε το καζίνο στη Χαλκιδική κατέβηκαν στο 1-200. Δηλαδή μέσα σε 2 μήνες περίπου, έτσι, οι άνθρωποι εκεί πέρα χάσανε 4 δισεκατομμύρια της περιοχής οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Εμείς προβλέπουμε και εμείς καζίνο, αλλά το προβλέπουμε στη Γάβδο. Ξέρετε που είναι η Γάβδος. Εκεί πέρα δεν παραπάει ο κάθε. Εκεί να έρθουν οι Σεΐχηδες και να έρθουν οι Μαχαραγιάδες από τη Μέση και την Άπο Ανατολή να ενωθούν με τους Ευρωπαίους, με κότερα, με ξενοδοχεία, με καμπαρέ, με καζίνο, με ό,τι θέλετε. Και η Ελλάδα να παίρνει γκανιώτα. Αλλά εκεί δεν κινδυνεύει κανένας. Στο καζίνο του Λουτρακίου έρχονται οι διάφοροι γεωργοί και αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες αυτοί. Εγώ τους λέω ήρωες, κύριε. Πουλάνε την πραγμάτια τους στην Αθήνα, ναι, γυρίζουν και τα πάνε στο καζίνο και μετά πάνε στο σπίτι να πάνε στο καζίνο. Θερμοκήπια, πράγματα. Μάλιστα. Είναι δύσκολα. Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και σήμερα εδώ με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα όπως παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως η έρευνα πάνω σε θέματα τα οποία θίγονται είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολλές πικρές κουβέντες ακούγονται σε μια σαλατοποίηση της δημόσιας πολιτικής ζωής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που ίσως έχει σημασία, γιατί βεβαίως η ιστορία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να προχωρήσει παραπέρα, λαοί χωρίς ιστορία δεν έχουν αύριο, αλλά εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι επιτέλους η θέση του Υπουργού Παιδείας, για τον οποίο έχουμε πει διάφορα πράγματα από αυτή την εκπομπή και του έχουμε και εμέσως ή και άμεσα επιτεθεί. Μοιάζει η πρόθεσή του να προχωρήσει στην ίδρυση των πανεπιστημίων, είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είμαστε μαζί του σίγουρα, γιατί όσο περισσότερα πανεπιστήμια συνδεθούν σε αυτή τη χώρα, μα, κύριε, τόσο πιο... Τι είπατε? Για όνομα του Θεού, λέει ότι θα το κάνει. Έτσι είπε. Μα είναι, δεν μπορεί. Τι να μπορεί? Δεν μπορεί, αφού πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα για να γίνει. Θα αλλάξει, το είπε. Μα στο θέμα του Υπουργού Παιδείας αλλάξει το Σύνταγμα. Πάμε σε πρόταση αλλαγής
του σχετικού άρθρου και σε άλλους τρόπους οι οποίοι θα επιτρέψουν την λειτουργία πανεπιστημίων. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα ενός υπουργού, αν το λέει. Αυτό πρέπει να το πει η κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μέσα. Αυτή είναι η άποψή του. Όχι μόνο αυτό, αλλά κοινοποιήθηκε και το έγραψαν και οι εφημερίδες σχετικά την περασμένη και προπερασμένη εβδομάδα. Έγινε και απαντήσεις από τους δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το 16 άρθρο του Συντάγματος που λέει η έρευνα. Πάμε, μην το συζητάτε. Πάμε για τροποποίηση αυτού του άρθρου με πρότασή του στη Βουλή. Και συμφωνούν εν μέρη τώρα. Είναι η παράγραφος 5 και η παράγραφος 8 του 16 άρθρου. Πάμε για αλλαγή. Και λέμε εμείς ότι προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε μαζί του που λένε. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι.